Παρασκευή 10 Μαΐου, ώρα 6 το απόγευμα, ένα ακόμη διαδικτυακό τραπέζι του kozan.gr, αυτή τη φορά με καλεσμένους τους επικεφαλείς των 5 συνδυασμών για τις εκλογές του ΤΕΡΕ Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί μας είναι ο κύριος Στέργιος Κιάνας από την Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών. Καλησπέρα κύριε Κιάνα. Καλησπέρα κύριε Σεμπαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε που με επιστρέφει στο διασμό μας σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα και την κοινωνική. Να πω και επίσης χρόνια πολλά σε όλους και Χριστός Ανέστη λόγω των ημερών. Η κυρία Παρασκευή Χριστοπούλου από το Δυναμικό ΤΕΕ. Καλησπέρα κύριε Χριστοπούλου. Καλησπέρα κύριε Σαμαρά. Να καλησπερίσω και τους συνυποψήφιους εδώ τώρα για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και τους ακροατές. Ο κύριος Νίκος Σιλήρης από τη Νέα Πρόταση Μηχανικών. Καλησπέρα κύριε Σιλήρη. Κύριε Σαμαρά και σε όλους στο πάνελ, στο σημερινό, υποψηφίως και χρόνια πολλά και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κοζικόπουλος από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών. Καλησπέρα κύριε Κοζικόπουλε. Καλησπέρα σας, ωραία. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και εκτός από Χριστός Ανέστη να πω και ο λαός να αναστηθεί με τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και το τραπέζι μας κλείνει και με τον κύριο Χρήστο, η σύνδεση του τραπεζιού μας κλείνει και με τον κύριο Χρήστο Βασιλόπουλο από το Ενωτικό Αριστερό Μέτωπο Μηχανικών. Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές σας και τους συναδέλφους που βρίσκονται. Να ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά και μια σοβαρή πολιτική παρέμβαση στις εκλογές που έρχονται στο ΤΕΕ για τα συμφέροντα των μηχανικών και του λαού γενικότερα. Να πω ότι η συζήτησή μας θα διέπεται από κάποιους... Ναι, ναι, σας ακούσαμε. Ναι, ναι. Να πω ότι η συζήτησή μας... Ακούγομαι. Ακούγεστε μια χαρά. Να πω ότι η συζήτησή μας θα διέπεται από κάποιους χρονικούς κανόνες. Θα έχετε στη διάθεσή σας για απάντηση σε κάθε ερώτημα μέχρι 2 λεπτά χρόνο. Ενώ όποτε προκύψει ανάγκη και μπορεί να γίνει διάλογος μεταξύ σας, θα το επιτρέψω, αρκεί αυτό να γίνεται με όρους ευπρέπειας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας με την κυρία του τραπεζιού, την κυρία Χριστοπούλου. Σε προεκλογικό μήνυμα ανακοίνωση που κοινοποιεί ο συνδυασμός σας Δυναμικό ΤΕΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφεται και αναφέρεται πως η λειτουργία του ΤΕΕ, του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, τα τελευταία 5 χρόνια χαρακτηρίζεται από τη σιωπή, την απραξία, την έλλειψη ενημέρωσης, την αδράνεια, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι συνάδελφοί σας από την επιστημονική τους στέγη. Αν μπορούσατε, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, έτσι με 2-3 παραδείγματα, να μας πείτε τι ακριβώς δεν γίνεται αυτά τα χρόνια στο ΤΕΕ και τι άλλο εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται που αποδεικνύουν όλα αυτά που αναφέρετε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε την ευκαιρία να αναλύσω περισσότερο αυτό ακριβώς που έχουμε γράψει την ανακοίνωση, όπως είπατε και εσείς, για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι αυτό ακριβώς που γράφουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώσαμε εμείς τουλάχιστον όλη αυτή τη συμμετοχή μας στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου τα τελευταία 5 χρόνια. Και μιλάω φυσικά για τη συμμετοχή και τη δική μου στην διοικούσα ως εκπρόσωπος του Δυναμικού ΤΕΕ, καθώς και των συναδέλφων που συμμετείχαν στην διοικούσα πριν από εμένα και τους οποίους διαδεχτήκαμε με μια διαδικασία την οποία τηρούμε όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα της σιωπής και της απραξίας, όπως αναφέραμε, έχει να κάνει κυρίως με τις παρεμβάσεις τις οποίες θα περιμέναμε να έχουν γίνει από την διοίκηση των τελευταίων 5 ετών του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα τόσο σημαντικά ζητήματα τα οποία συνόδευσαν στην περιοχή μας τα 5 χρόνια και οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν. Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις σχετικά με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της περιοχής μας και όλα αυτά τα οποία θα περίμενε ένας συνάδελφος που εκπροσωπείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο να δει να συμβαίνουν. Πέρα από αυτό,
Το ίδιο ακριβώς έχουμε ως εισερχόμενο ακόμα και για τους, από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι οφείλαμε ως τεχνικό επιμελητήριο και όφειλε η διοίκηση του τεχνικού επιμελητήριου των τελευταίων 5 ετών να σταθεί δίπλα τους και να μπορέσει να έχει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας οδήγησαν στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιφέρειά μας σήμερα όσον αφορά και την απασχόληση δικής μας και ολοκληρώστε σιγά σιγά κυρία Ναι, που φεύγουν μαζικά. Οπότε να προχωρήσω λίγο και στο επόμενο όσον αφορά την έλλειψη ενημέρωσης όπως την αναφέραμε. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα της τελευταίας πενταετίας. Δυστυχώς δεν υπήρξαν ενημερώσεις προς τους συναδέλφους όσον αφορά ηλεκτρονική επικοινωνία, όσον αφορά στην ώρα τους ενημέρωση των συναδέλφων για τυχόν εκδηλώσεις που είχαν συμβεί και για όλα τα βασικά ζητήματα στα οποία προέβαινε το τεχνικό επιμελητήριο σαν διαδικασίες, ακόμα και για τις διοικούσες επιτροπές και για τις αντιπροσωπείες, για τα αποτελέσματα τα οποία προέκυπταν από αυτές, ακόμα και για διοικούσες οι οποίες εμείς ως συνδυασμός παλαιότερα πραγματοποιούσαμε σε όλες τις περιφερειακές ενώσεις, όπου ενημερώνονται όλοι. Ναι. Και πείτε μια τελευταία κουβέντα για να το κλείσουμε, ναι. Ναι. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Θα ήθελα να αναφέρω και άλλα ακόμα θέματα. Θα έχουμε στη συνέχεια, νομίζω, θα πούμε και περισσότερα. Ναι, σας ευχαριστώ. Κύριε Γιάννα, ακούσατε την κυρία Χριστοπούλου για ποια πράγματα θεωρεί η παράταξή της, ο συνδυασμός της, ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια σιωπή και απραξία στο ΤΕ. Πείτε μας λοιπόν πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Χριστοπούλου τη δική σας άποψη. Κύριε Σαμαρά, νομίζω ότι δεν ξέρω κάπου μπερδεύεται η κυρία Χριστοπούλου και ο συνδυασμός του δυναμικού ΤΕ για τον ρόλο που πρέπει να έχει το τεχνικό επιμελητήριο και για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί. Μπορεί να είχαν μάθει όλα να γίνονται από έναν άνθρωπο και μόνο σαν διοίκηση όταν ήταν αυτή στο τιμόνι του επιμελητήριου, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι το επιμελητήριο είναι τα μέλη του, είναι οι άνθρωποι του, είναι οι άνθρωποι συνάδελφοι που πληρώνουν χρόνο από τον προσωπικό τους χρόνο για να προτείνουν πράγματα τα οποία θα αξιοποιηθούν από το κλίμα και ουσιαστικά θα βγουν προς προτάσεις προς την κοινωνία μας και στους υπόλοιπους φορείς αλλά και στο κεντρικό κράτος. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι... Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο κύριε Γιάννα. Θα γνωρίζετε πάνω πολύ καλά ότι αυτή η θητεία έχει αρκετές ιδιαιτερότητες από την άποψη ότι ξεκίνησε σε μια περίοδο που μετά από 3 μήνες ήρθε το κλείσιμο των πάντων λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας του COVID. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν και όσοι συμμετείχαν που δυστυχώς εκείνη το πρόβλημα με την παράταξη του δυναμικού ΤΕ είναι ότι δεν συμμετείχαν σε τίποτα και δεν γνωρίζουν ποια ήταν η εξέλιξη από μέσα από το επιμελητήριό μας. Θέλω απλά να τονίσω ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώναμε για το τεχνικό επιμελητήριο ήταν κοντά στους συναδέλφους και κοντά στα προβλήματα της περιοχής. Παραφέρω έτσι επιγραμματικά κάποια πολύ κομβικά σημεία τα οποία έγιναν μέσα από το... Κύριε Γιάννα, να πω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, πρέπει να βιαστείτε να δώσετε την απάντηση, έτσι. Σας πω λοιπόν ότι το επιμελητήριο όμως όλα αυτά τα χρόνια ήθελε δεν να φτάσει στην ουσία, γιατί όπως λέει ο κόσμος επιχειρήσεων, συμφωνώ με αυτή την πρόνοση, πραγματικότητα με την υγειά. Αυτό πάντως που ήταν σαν στόχευση και αυτό που νομίζω ότι κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ήταν το επιμελητήριο να μην έχει μόνο την περιοδικό χαρακτήρα, αλλά να έχει ένα αξιακό χαρακτήρα και πάνω προς μια συγκεκριμένη στόχευση που δεν είναι άλλη από το να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των συναδέλφων μηχανικών αλλά και της κοινωνίας της δικής μας. Κύριε Γιάννα, ευχαριστώ. Να είστε λίγο πιο κοντά πάλι στο μικρόφωνο στο επόμενο ερώτημα που θα σας θέσω, γιατί κάποιες φορές σας χάσαμε, δεν ακούστηκε τόσο καλά. Κύριε Σιλήρη, στο ίδιο ερώτημα θέλω και από εσάς μία απάντηση, γιατί και εσείς σαν παράταξη ασκήσατε διοίκηση. Ήταν μια πενταετία απραξίας για το ΤΕ και αδράνειας. Καταρχήν, για να ακριβολογούμε, ήταν 4,5 χρόνια, 4 και μία μετατόπιση 6 μηνών. Ωραία. Δεν έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. 4,5 δεν ήταν 5 και μετά. Ωραία, 4,5. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ακούγοντας τη συναδέλφη του Χριστοπούλου,
Νόμισα ότι περιγράφει την θητεία του Προκά του Χώστη, τη δεκαετή θητεία του Προκά του Χώστη. Γιατί για όσους δεν το ξέρουν, τώρα τελευταία ανέλαβε η συνάδελφη Χριστοπούλου, που το γράφησε μάλλον την δικιά της θητεία, της παράταξής τους, γιατί εμείς κάτι άλλο εισπράξαμε. Και επειδή δεν δίνεται και πολύ χρόνο, κύριε Σαμαρά, να σας πω επιγραμματικά ότι η εσωστρέφεια που υπήρχε επί θητείας του δυναμικού έγινε εξωστρέφεια με αυτή την συνδιοίκηση. Και εκτός αυτού εδραιώθηκαν δημοκρατικές διαδικασίες σε διάφορες ομάδες εργασίας με αναρτήσεις και τα λοιπά, το site του ΕΤΕΛ. Και εδραιώθηκε και μια δραστηριότητα ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εγώ ετοίμαζα ένα στιγμιακό απολογισμό αυτές τις μέρες και έχω πρόχειρη την εικόνα ότι μέσα σε 16 μήνες που ήμουν εγώ πρόεδρος, δεν ασχολήθηκα με τα στοιχεία του Στέργιου του Κιάννα, ο οποίος προφανώς θα τα προβάλλει και αυτός συνολικά, να πω ότι σε 16 μήνες γίνανε 17 γραπτές παρεμβάσεις στα Υπουργεία, οι οποίοι βρήκανε και εισακουστήκανε, ήταν εδαφικές, και άλλες και 50 συναντήσεις μέσα στο 16μήνο με διάφορους φορείς, δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, πανεπιστήμια, το βρήκανε όλους τους φορείς, Γενόπ, ΔΕΗ, και ολοκληρώστε, κύριε Σιλήρη. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για πρακτική τουλάχιστον. Αυτά ξανά, για να μην σας πάω χρόνο. Ωραία. Επειδή είστε πέντε, γι' αυτό είναι ο χρόνος έτσι λίγο περιορισμένος. Νομίζω όμως τα δύο λεπτά αρκούν για να πείτε αυτά που θέλετε. Κύριε Κωζουκόπουλε, εγώ ήθελα να πω, εγώ δεν αρκούν, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα γίνουν και άλλα ερωτήματα. Νομίζω εκεί θα μπορέσουμε λίγο να δούμε και πώς θα πάει η συζήτηση. Ωραία. Οπότε μπορεί λίγο πιο μετά να δώσουμε και περισσότερο χρόνο. Κύριε Κωζουκόπουλε, η δική σας άποψη για τη λειτουργία του ΤΕΕ τα τελευταία 4,5 χρόνια. Θες να αναφέρω ότι είχαμε αυτή την περίοδο τα 4,5 χρόνια, δεν ήταν εντάξει πενταετία, είχαμε συγκυβέρνηση. Έχουμε συνηθίσει με τις συγκυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως με το ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και τα λοιπά. Συνδιοίκηση. Ναι. Είχαμε συγκυβέρνηση, εγώ το λέω. Χαριτολογώντας, πάρτε το και έτσι, ωραία. Συνδιοίκηση, συγκυβέρνηση είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Και δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι δεν είχαμε και μια δυναμική παρέμβαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, γιατί πώς να ζητήσεις δυναμική παρέμβαση όταν η ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑΜΗ είναι η κυβερνητική παράταξη στο όργανο των μηχανικών που το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Για παράδειγμα, όταν έκλειναν ο κ. Κατζηδάκης, που είναι και ο περίφημος, ο διαβόητος υπουργός όπου πάει, τα αυτοκαταστρέφονται όλα τέλος πάντων. Όταν είχαν κλείσει τις αιτήσεις και έβαζαν προθεσμίες για την κατηγορία 5 των αυθαιρέτων, δεν είδαμε κάποια ουσιαστική δυναμική παρέμβαση από το ΟΤΕ. Όταν γινόντουσαν το εξοικονομώ, αυτονομώ ή και ανακαινήριο κτλ., κολλούσαν τα συστήματα και δεν είδαμε κάποια δυναμική παρέμβαση από τον πρόεδρο του ΤΕ. Παρά μόνο από ό,τι θυμάμαι, είχε έρθει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε διαδικτυακή συζήτηση, ώστε να διαφημίσουν το πρόγραμμα, πόσο καλό είναι με κάποιους πελάτες που είχαν, που ήταν πολύ στημένη εκείνη η συζήτηση για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, αγνοώντας τα καθημερινά προβλήματα των μηχανικών που υπάρχουν και πριν από το debate που κάνουμε τώρα και θα ενταθούν ακόμα περισσότερο μετά. Επομένως, εμείς δεν μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το δεν πήρανε κάποια μεγαλειώδη έτσι, αντίσταση σε όλα αυτά που γίνανε. Και οι αναρτήσεις στο Facebook και οι εντυπωσιασμοί επίσης δεν είναι δυναμική η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το θέμα είναι να αναδεικνύουμε και να συμπορευόμαστε με τον απλό μηχανικό, γιατί ουσιαστικά εγώ θα έλεγα αντί να είμαστε εμείς που είμαστε οι επωνομαζόμενοι επικεφαλής των παρατάξεων, θα έπρεπε να καλούμε, αυτό να γίνεται εδώ και καιρό, καλούμε μηχανικούς για να μας ορίσουν. Ολοκληρώστε, κύριε Κωζουκόπουλε. Που βιώνουν οι ίδιοι.
Επομένως, εμείς έχουμε τα ίδια μάτια με όλους και με τους πέντε, αλλά έχουμε άλλη ματιά στα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση η απουσία. Ωραία. Και μία απάντηση στο ίδιο ερώτημα από τον κύριο Βασιλόπουλο θα ήθελα. Κύριε Βασιλόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Βασιλόπουλε. Ναι, μ' ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούμε. Τώρα γιατί μάλλον τα κρατάω. Εγώ θα πω το εξής πράγμα, ότι πραγματικά το ΤΕΕ, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι ένα σύμβολο του κράτους. Σαν σύμβολο του κράτους, το ΤΕΕ έπαιξε τον απόλυτο ρόλο. Σαν όμως σύμβουλος των πληττόμενων μηχανικών και του απλού λαού των εργαζόμενων που σε αυτούς είμαστε στην υπηρεσία, ήταν απόν. Κύριε Βασιλόπουλε, διευκρινίστε το λίγο. Μιλάτε για το τοπικό. Γιατί το τοπικό και το κεντρικό. Καταρχήν να πω το εξής, ότι εμείς κατεβαίνουμε και στην κεντρική αντιπροσωπεία σαν μπλοκ ΤΕΕ. Οι ίδιοι κατεβαίνουμε σαν ΕΑΜ μηχανικό, ενωτικό αριστερό μέτωπο μηχανικό, κατεβαίνουμε και στην κεντρική αντιπροσωπεία. Ωραία. Πάμε στο ερώτημα λοιπόν. Στο ερώτημα σας ξεκίνησα, δεν ξέρω αν ακουγόμουν. Ακουγόστε, ναι. Ότι το ΤΕΕ είναι σύμβολος του κράτους και με αυτό το έπαιξε το ρόλο του να συμβουλεύει την εκάστοτε κυβέρνηση για την υπεράσπιση των συμφερόντων της κυβερνητικής πολιτικής σε αντιδιαστολή με τα συμφέροντα των μηχανικών. Και αυτό το έπαιξε πολύ πλευρά αυτόν τον ρόλο και με αυτή την έννοια οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΟΚ πλην ΠΑΣΟΚ συν τον παίξανε πάρα πολύ καλά και στο κεντρικό και στο τοπικό. Αποσιωπήσαν τα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών, αποσιωπήσαν τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων μηχανικών, με αυτή την έννοια είχαν μια σοβαρή απουσία. Προφανώς για το άλλο το θέμα, με τη διά της απουσίας τους δηλαδή, υλοποιούσαν αυτά τα συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό και θα πούμε και παρακάτω ενδεχομένως, ότι κάπως έτσι πρέπει να δούμε το τεχνικό επιμελητήριο, και το τοπικό και το κεντρικό. Και τα δύο επιμελητήρια, στην ίδια ρότα είναι, έχουν μετατραπεί σε εταιρείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο τοπικό ΤΕΕ, μέσω των παρεμβάσεων που κάνουν στα δημόσια έργα και όχι μόνο, αλλά και κυρίως στο κεντρικό ΤΕΕ που έχει γίνει αναθέτουσα αρχή πια, με μεγάλες συμβάσεις, διαχειρίζεται πάνω από 1 δισεκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Και ολοκληρώστηκε, κύριε Βασιλόπουλε. Και με αυτή την έννοια ολοκλήρωσε, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια όλοι οι μηχανικοί, οι μαχόμενοι μηχανικοί, ας το πούμε έτσι, είτε βρίσκονται στο ελεύθερο επάγγελμα, όπου καταδυναστεύονται, και φανταστείτε το έξι απλό πραγματάκι. Είμαστε σε μια περίοδο όπου το ανεκτέλεστο των μεγάλων επιχειρήσεων που υπερασπίζονται το ΤΕΕ και κεντρικά αλλά και τοπικά έχει φτάσει στο τεράστιο νούμερο των 24 δις. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με ορίζοντα τα 100 δις. Ευχαριστώ. Αυτά πρέπει να πούμε. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλόπουλε. Γιατί σε αυτά τοποθετούνται και οι μηχανικοί. Ευχαριστώ. Όπως και οι δημόσιοι υπάρχουν μηχανικοί που είναι αντίστοιχοι. Ωραία. Να περάσω τώρα στον κύριο Σιλήρη και θέλω να μου πείτε, κύριε Σιλήρη, αν έχετε καταρτήσει Μητρό Ανέργων στο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν μια προεκλογική σας δέσμευση στις προηγούμενες εκλογές. Το είχα ακούσει δηλαδή που το είχατε πει. Αλλά και γενικότερα να μου πείτε τι έχετε κάνει, αν έχετε κάνει, κάποιες δράσεις για να βοηθήσετε αυτή την κατηγορία των μηχανικών που δεν έχουν εργασία. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι ένα ζήτημα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί τοπικά το όλο θέμα. Δηλαδή, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι ο μόνος που συμμετείχε, η παράταξή του μου, έτσι, γιατί δεν ήταν ο ίδιος, συμμετείχε στις διεργασίες της αντιπροσωπείας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στη διοικούσα δεν εκπροσωπείται, είπε κάποια πράγματα, τα απέδωσε στο κεντρικό ΤΕΕ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, αλλά σε κάποια πράγματα θα συμφωνήσω και με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ωστόσο, εμείς είχαμε πει, κύριε Σαμαρά, αν θυμάστε, την αντιμετώπιση αυτή θα την κάνουμε μέσα από το πρίσμα της ενεργοποίησης των φορέων
όλων των φορέων για να αντιμετωπιστεί η βίαιη, η απότομη χρονικά, ας πούμε, απολιγνητοποίηση που είχε έρθει ακριβώς τότε που ξεκίνησε η... Ωραία, πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό τι κάνατε. Πάνω σε αυτό προσπαθούμε, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να κάνουμε τον αναπτυξιακό που θα έρθει. Η ανεργία των μηχανικών προφανώς δεν θα λυθεί μέσα από το ΤΕΕ, θα λυθεί μέσα από τις δουλειές που θα προκύψουν στην περιοχή. Και πάνω σε αυτό κάναμε επισκέψεις σε όλους τους δημάρχους. Καταθέσαμε τις απόψεις τις δικές μας. Όχι μόνο στους δημάρχους, σε όλους τους φορείς. Και συνεχίζουμε και σήμερα ακόμα με προτάσεις επί της αξιοποίησης. Ναι, κύριε Σιλήρη, εμείς θέλουμε να μάθουμε αν ωφελήθηκαν οι άνεργοι από αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ οι άνεργοι μηχανικοί, αν είδαν κάποιο όφελος. Δεν μιλάμε για να τους βρείτε μόνο εργασία. Δεν μιλάω μόνο για να τους βρείτε εργασία. Είναι και στον τομέα της κατάρτισης με κάποια σεμινάρια. Είναι στον τομέα της συμμετοχής τους σε κάποιες μελετητικές πρωτοβουλίες του ΤΕΕ. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά... αυτό είναι το ερώτημα. Πάντως δεν είναι κυβέρνηση το ΤΕΕ, όπως είπε ο κ. Κωσικόπουλος, έκανε ένα βασικό λάθος. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το τοπικό ΤΕΕ αυτή την περίοδο δεν ήταν δραστήριο. Δεν ήταν σε φάση εξωστρέφειας που δεν τα είχαμε. Ευχαριστώ. Μια διακοπή τώρα, κύριε Σιλήρη, για να περάσω και στην κυρία Χριστοπούλου. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω σε εσάς. Κυρία Χριστοπούλου, ακούσατε τον κύριο Σιλήρη σε σχέση με το ερώτημα που έκανα για τους ανέργους. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτά που είπε, αλλά και να μου πείτε εσείς αν γίνετε πρόεδρος, πώς θα βοηθήσετε τον άνεργο μηχανικό. Ναι, τον άκουσα προσεκτικά τον κύριο Σιλήρη. Απλά θα ήθελα, κύριε Σαμαρά, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφέρθηκαν πάρα πολύ και οι δύο συνυποψήφιοι, ο κύριος Κιάννης και ο κύριος Σιλήρης, συγκριτικά με την παλαιότερη θητεία του μηχανικού. Θα τα πούμε πιο κάτω αυτά, γιατί εκεί που θα θέσει ο ένας ένα ερώτημα στον άλλον, εκεί θα δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο που μπορούν να απαντηθούν και αυτά. Ναι, θα τα πείτε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα για αυτά που ακούστηκαν για τους ανέργους, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ απλά πράγματα προσέγγισης των νέων συναδέλφων. Όπως για παράδειγμα ακόμα και με τις νέες εγγραφές όταν γίνεται εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο που ξέρουμε, δηλαδή υπάρχει καταγραφή από το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, να γίνει προσέγγιση των συναδέλφων. Ακόμα και να τους γνωρίσουμε, να δούμε τις ανάγκες τους, να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι τελικά το τεχνικό επιμελητήριο. Δυστυχώς μιλάμε για τους νέους συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τα χρόνια όταν τελειώναμε εμείς αντίστοιχα τις πολυτεχνικές σχολές. Όσοι τουλάχιστον τελειώσαμε εδώ στην Ελλάδα. Για μας τότε το τεχνικό επιμελητήριο η αλήθεια είναι ότι φάνταζε κάτι μυθικό. Δηλαδή ανυπομονούσαμε να εγγραφούμε στο τεχνικό επιμελητήριο, να γνωριστούμε με τους συναδέλφους, να μάθουμε για τις προοπτικές που μας ανοίγονται, να μας ενημερώσουν για τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Δυστυχώς αυτό εδώ τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο δεν έχει γίνει καθόλου. Είναι φυσικά... απόρριε. Κάνω λίγο ένα συνδυασμό με αυτό που ακούστηκαν για τον κύριο Κωσικόπουλο. Με τον τρόπο διοίκησης. Γιατί όταν έχουμε μία διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου, η οποία ταυτίζεται απόλυτα και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, γιατί μιλάμε για μία παράταξη, η οποία είναι κομμουνιστική, και ταυτίζεται απόλυτα και με την... κύριε Σαμαρά... Mm-hmm. Δεν μπορώ να ακούγονται ανακρίβειες και δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Επειδή αυτό το ερώτημα, κύριε Ρεσιλήρη, όντως δημιουργεί αφορμές για να δώσετε εξής πολλές απαντήσεις, ας ολοκληρώσουμε με όλους τους συνομιλητές και θα έχουμε το χρόνο να σας δώσω πάλι να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ναι. Συνεχίστε, κυρία Χριστοπούλου.
Μπορώ να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Αυτό δηλαδή είναι αφορμή και αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Κουδικόπουλο, όπως είπε πριν, ήταν ένα βασικό πρόβλημα της διοίκησης στο τεχνικό επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια. Ότι δηλαδή γίναμε μάρτυρες που να μην μπορεί να ουσιαστικά το τεχνικό επιμελητήριο να έρθει απέναντι στις συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούσαν την περιοχή μας. Ακόμα και στις εκπροσωπήσεις του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και θα πρέπει να εκπροσωπούν ουσιαστικά τον τεχνικό κόσμο και τα δικά μας συμφέροντα. Κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο. Ναι, θα ολοκληρώσω με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπροσωπής που ζητούνταν ακόμα και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πρόσωπος του τεχνικού επιμελητηρίου ήταν ο νυν πρόεδρος και αντιπεριφερειάρχης τότε της Περιφερειακής Αρχής. Όλο αυτό δημιούργησε μια στέβλωση, η οποία φάνηκε δυστυχώς καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας αυτής. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοπούλου. Θα αφήσω τον κύριο Κιάνα στο τέλος, γιατί θέλω να ακούσω και τον κύριο Κοζικόπουλο και τον κύριο Βασιλόπουλο και να δώσει μια απάντηση και εκείνος σαν απερχόμενος πρόεδρος. Και ο κύριος Σιλήρης θα του δώσουμε ένα λεπτό να απαντήσει και αυτό συνολικά. Κύριε Βασιλόπουλε, θέλω να μας πείτε κι εσείς πάνω σε αυτό το κομμάτι με τους ανέργους, αν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από την παρούσα. Καλησπέρα και εγώ μάνα πάλι. Mm-hmm. Μ' ακούτε τώρα καλά? Ναι. Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο με πραγματικούς όρους, γιατί μέχρι τώρα δεν μιλάμε. Για το τεχνικό επιμελητήριο, αυτός που εγγράφεται και έχει διασφαλιστική εισφορά δεν θεωρείται άνεργος, θεωρείται αυτοαποσχολούμενος. Mm-hmm. Άρα για το τεχνικό επιμελητήριο δεν υπάρχουν άνεργοι πρακτικά. Mm-hmm. Είτε θα είσαι, θα δουλεύεις με μπλοκάκι, με παροχή υπηρεσίας δηλαδή, είτε θα είσαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, είτε θα είσαι στο δημόσιο. Ωραία, να περάσουμε στην ουσία όμως. Να περάσουμε στην ουσία. Εσείς που συμμετείχατε στην αντιπροσωπεία, είδατε ενέργειες. Κύριε Σαμαρά, αν με αφήσετε θα σας πω. Ναι. Αφήστε να με διακόπτετε και θα είμαι και σύντομος. Ωραία, αν είστε σύντομος. Ωραία, μην διακόπτετε όμως. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν υφίσταται. Υπάρχει όμως μια μεγάλη, ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα χρόνια της πολύ μεγάλης κρίσης, περίπου μέχρι το 19, μέχρι το 20-21, όπου ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων επέλεγε να μην εγγραφεί στο τεχνικό επιμελητήριο. Και από τη στιγμή αυτή που δεν γραφόταν και το έκανε με όρους, όχι μόνο για την εισφορά, αλλά το έκανε και με όρους μετανάστευσης και εργασιακής περιπλάνησης. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, τα οποία αντικειμενικά δεν μπορούν να καταγραφούν, έτσι όπως λειτουργεί το ΤΕΕ. Γι' αυτό και εμείς κατεβαίνουμε και συμμετέχουμε για να αναδείξουμε στο ΤΕΕ ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος υπεράστης των συμφερόντων. Ποιος είναι κύριε Κουζικόπουλε, αυτός ο δρόμος? Ναι. Βασιλόπουλε, συγγνώμη. Βασιλόπουλε. Ναι. Είπαμε ότι ο δρόμος είναι η κατάργηση αυτού του μηχανισμού, ο οποίος είναι παρά της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης και παρά της κάθε συνδιοίκησης, συγκυβέρνησης στο τοπικό ΤΕΕ. Με αυτή την έννοια λοιπόν καλούμε και τους όλους συναδέλφους μηχανικούς να εκφράσουν αυτή την αγανάκτηση των πληττόμενων μηχανικών, να γίνει δηλαδή μια δύναμη ανατροπής σε συνδυασμό και με τους νέους μηχανικούς που έρχονται από τα Πολυτεχνία, και γι' αυτό δεν άκουσα καμία από τις υπόλοιπες παρατάξεις, ας πούμε, να διαφωνούν και να συμπλέουν με το τεράστιο κινητικό κίνημα στην εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια και στα Πολυτεχνία, τα νέα Πολυτεχνία της γενιάς μας, για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Ωραία. Αυτό είναι, και είναι φανερό ότι η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, και εδώ αλλά και κεντρικά, δεν πήρε καμία απόφαση στους χιλιάδες νέους που βγαίναν και διαδηλώνανε απάντηση σε αυτό τον έκτρομα, ας πούμε, να κάνουν τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλόπουλε. Θα το συζητήσουμε και παρακάτω αυτό. Θα το συζητήσουμε και παρακάτω. Θα κάνουμε και μια παρέμβαση συνολική, και το λέω και προς εσάς, κύριε Σαμαρά, να αναδείξουμε το ρόλο και το χαρακτήρα του τεχνικού επιμελητηρίου. Ωραία. Είναι πολύ καθοριστικό για να μιλάμε με πραγματικούς όρους, όχι με φανταστικά πράγματα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοζικόπουλε, ο λόγο εσάς. Μπορεί να τελευταίος, ναι. Ναι, θέλω, όχι, ο κύριος Κιάνος. Η ερώτηση ήταν για τους ανέργους. Ναι, για τους ανέργους. Η ερώτηση ήταν για τους ανέργους, από ό,τι θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, οι άνεργοι τώρα
πώς να μιλήσουμε για τους ανέργους, όταν για τους περισσότερους μηχανικούς που παίρνουν το πτυχίο τους και κάνουν την έναρξη, για την κυβέρνηση και τις λοιπές δυνάμεις δεν θεωρούνται άνεργοι, όπως είπε ο συνάδελφος ο Βασιλόπουλος, ο κ. Βασιλόπουλος, αφού πληρώνει τις εισφορές. Άμα πληρώνει το 300 το μηνιαίο στον ΕΦΚΑ, δεν θεωρείσαι και άνεργος και δεν σου δίνει και σημασία το πώς τα βγάζεις πέρα. Παρά το ότι οι δυσκολίες μεγαλώνουν και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι μετά το 19 δεν είμαστε ίδια, ούτε οι ίδιοι επαγγελματίες. Γιατί αντιμετωπίσαμε μια πρωτοφανή πανδημία, η οποία επέφερε μεγαλύτερο πισωγύρισμα στα εργασιακά μας δικαιώματα. Να υπενθυμίσω στους υπόλοιπους, γιατί όλοι το ζήσαμε αυτό, ότι ενώ σε συντεχνίες δίνονταν ένα μικρό βοήθημα για να ανταπεξέλθουν την περίοδο που είμαστε κλειστοί εμείς, συζητούσαν για το αν θα μας δώσουν σε επαγγελματίες, αν είμαστε επαγγελματίες καταρχάς που έχουν πληγεί. Στην αρχή έλεγαν να μας δώσουν ένα 800, μετά έγινε 600 και είχαμε την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας στο επιστημονικό με κάτι προγράμματα τύπου σχόλη ηλικίκου, που κανένας δεν μιλούσε τότε για αυτά, ούτε τα καταδίκασε. Mm-hmm. Επομένως, έχει γίνει στην Ελλάδα τώρα το θέμα, τι να γίνεται, να βγάζει το άλλο στο πτυχίο ο μηχανικός και μετά να βγάζει διαβατήριο κατευθείαν για να πάει στο εξωτερικό, ή να πρέπει αναγκαστικά να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα φορολογικά τύπια που έχουμε φορολόγητο μηδέν. Πληρώνουμε τέλος επιδεύματος. Για ποιους ανέργους θα πάμε και θα μιλήσουμε, να δεν αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και ποια πολιτική είναι αυτή που τα... Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωνσταντίνο. Η κουβέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό, να ναι, καμία παράταξη δεν βάζει τα στήθια της μπροστά εμείς. Ευχαριστώ. Γι' αυτό πρέπει να, και οι συσχετισμοί μέσα στο ΤΕΕ και στην αντιπροσωπεία. Εμείς έχουμε μια έδρα στην αντιπροσωπεία, αλλά δώσαμε περισσότερο βάρος στο να πάμε να μιλάμε στους μηχανικούς. Ευχαριστώ κύριε Κουζικόπουλε. Ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Κιάνα, ο λόγος εσάς, ακούσατε τους συναδέλφους συνυποψηφίους σας. Θα ήθελα μια απάντηση σε όλα αυτά που ανέφερα, αλλά και τη δική σας άποψη, αν έχετε κάνει και τι έχετε κάνει για τους ανέργους μηχανικούς. Ευχαριστώ στους ανέργους μηχανικούς που είναι όλες μια δύσκολη εξίσωση για το πώς μπορούμε να τους ειδηφίσουμε. Πολύ σημαντικό είναι να δούμε τι κάνουμε με τους συγκλήρους μηχανικούς. Με αυτούς που βγαίνουν τώρα στο επάγγελμα και νομίζω ότι η λογική που δυστυχώς πάλι. Κύριε Κιάνα, μισό λεπτό. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Για κάποιο λόγο δεν ακούγεστε καλά. Δεν ξέρω, πρέπει να είστε λίγο πιο κοντά. Δεν ακούγεστε καθαρά πάντως. Προσπαθήστε λίγο πάλι. Ναι, σας ακούμε. Λίγο καλύτερα, ναι. Όσο μπορείτε πιο δυνατά λίγο. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι στο βήμα της αυτή την τετραετία και μια μόνο με επιτροπή νέων δυναμικών, όπως και μια προσπάθεια που κάναμε μέσα από τον ΟΑΕΔ, ώστε να δούμε πώς η μηχανική είναι εμπλεγμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δυστυχώς δεν είχε και κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Νομίζω ότι τώρα, αν πάμε να κάνουμε την αντίστοιχη δουλειά, νομίζω ότι πολύ χρειάζεται να συλλέξουμε πια κάποια στοιχεία, γιατί είναι πολύ πιο αναπτυσμένο το μητρό του ΟΑΕ. Επίσης, να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια. Δεν γινόταν να ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΟΑΕ μηχανικό. Μιλάω για ανέργειες, έτσι, όχι για ίδρυση επιχειρήσεων, αλλά και για ίδρυση επιχειρήσεων έλειπαν πράγματα, έτσι ώστε να ανοίξει ένα νέο μηχανικό ένα γραφείο και να πάρει μια ανάλογη επιδότηση. Εμείς σε όλα αυτά τα χρόνια, που σαν λέει η μάνα, ήταν να δούμε τα πράγματα πώς εξελίσσονται στην περιοχή μας και φυσικά να ενημερώνουμε τους νέους συνάδελφους για οτιδήποτε καινούργιο συμβαίνει και για το πώς θα μπορούσαν να εξοπλιστούν. Η αλήθεια είναι ότι εισερχόμενα στο τμήμα, οι εταιρείες που έξαφνα μηχανικό να τις σχολήσουν ήταν έπαιρναν φυσικά λεπτά, ανερχόνταν στο site μας και στην ιστοσελίδα που έχει, στην ιστοσελίδα του κίνητου, αλλά και στο Facebook που διατηρεί μια σελίδα το τμήμα μας, όπου εκεί πέρα μπορούσαν οι συνάδελφοι να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες και να έχουν συμβαθεί τις εταιρείες που ήθελαν να μας μιλήσουν
νέους συναδέλφους. Από εκεί και πέρα, αρκετές εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα έχουν γίνει, είτε για νέες τεχνολογίες είτε για νέα υλικά, για να μπορέσουν και αυτοί να ανταχθούν στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις που έγιναν αγκαλιάστηκαν από τους συναδέλφους, είτε νέους είτε παλιούς, και φυσικά αυτό αποτυπώνει και ότι ήμασταν ενεργοί σε όλα τα ζητήματα αυτά που απασχόλησαν την περιοχή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι και θα ήθελα να το μπορεί να το πω στον κύριο Κωσικόπουλο, γιατί νομίζω ότι ξεχνάει την τέλη ξεχνάει, γιατί θα γνωρίσει και ο ίδιος ότι πολλές από τις προτάσεις που το ίδιος είχε διάθεση στην διοίκηση του τμήματος μου δεν έρθουν στην αγκάλια. Ακριβώς όπως ερχόταν οι προτάσεις, έτσι ακριβώς αποτυπωνόντουσαν και σε έγγραφα και σε παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς σαν διοίκηση και επικοινωνία. Αυτό δεν θα το κάνω και στον νομό που ανέφερε ο ίδιος, και επειδή αναφέρατε τον κύριο Καρδινάκη, θέλω να τονίσω και την παρέμβασή μου σαν επιμελητήριο που όταν. Και ολοκληρώστε, κύριε Γιάννα. Όπου το Ρεμαρίδα που είχε έρθει μαζί με τον κύριο Ρεμαρίδα, νομίζω ότι δεν ήταν εγώ η παράταξή μου, όπως λέτε εσύ, που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, συνάντησε καμία. Να λέει τι καλά που τα κάνει όλα αυτή η κυβέρνηση. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι θέσαμε τα γεγονότα όλα στη σωστή του βάση, γιατί ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η περιοχή μας και δεν μας νοιάζει ποια κυβέρνηση διοικεί. Αυτό θα πει ανάγνωση και αυτό είναι που εμείς θέλουμε να προτάξουμε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το καλό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κιάννα. Να κοιτάξετε λίγο, να φτιάξετε όμως τον ήχο σας ή να αλλάξετε κάποια θέση, δεν ξέρω. Δεν ακούγεστε τόσο καλά, οφείλω να σου το πω αυτό. Κύριε Σιλήρη, ερχόμαστε σε εσάς για να κλείσουμε αυτό το κύριο. Ναι, ναι. Η ένστασή μου είναι για αυτό που είπε η συναδέλφουσα η Χριστοπούλου, ότι ακολουθήσαμε κάποιο κομματικό κράτος. Εμείς καταρχήν δεν ανήκουμε στην Δημοκρατία, είμαστε περήφανοι που είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν μετανιώσαμε που συνεργαστήκαμε με τη Δέλτα ΚΑΜΗ, ακριβώς για το αντίθετο, ακριβώς αυτό που είπε η συναδέλφουσα Ιβούλα, ποτέ δεν υπήρξε παρέμβαση κομματική, τουλάχιστον σε εμάς, στη δικιά μας λειτουργία, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, δεν το περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε να έχουμε τέτοιες κόντρες μεταξύ μας, δηλαδή σαν συνδιοίκηση. Αντιθέτως, μπορώ να πω για τον Στέλιο, γιατί είπε για αντιπεριφέρεια, όταν ομόφωνα επιλέξαμε να κάνουμε ένσταση, δικαστική ένσταση, για το πρόγραμμα των πολεοδομιών, της ψηφιοποίησης των αρχείων των πολεοδομιών, εγώ περίμενα ο Στέλιος να αντιδράσει, έτσι, ο συνάδελφος ο Στέλιος. Αντιθέτως, αυτός πρώτος στάθησε κόντρα στην περιφερειακή αρχή και εκείνοι που κάναν πίσω ήταν τα 4 μέλη του δυναμικού, υποτιθέμενο δυναμικού ΤΕΕ. Αυτό το καθιστά. Έτσι, ο υποτιθέμενο, κύριε Σιλήρη, και τις ειρωνίες, εγώ δεν θέλω να παρέμβω, αλλά δεν είναι ωραίο, κύριε Σαμαρά, να ειρωνεύεται ο και ο συνάδελφος. Ούτε εγώ είπα ξεκάθαρα την άποψή μου πόσο δυναμικοί ήσασταν σε εκείνη τη φάση. Δεν είναι ειρωνία. Αντικατοπτρίζει τη στάση σας που αποχωρήσατε και πήγατε. Φιάσκο, κύριε Σιλήρη, αυτή όλη η κατάσταση που αναφέρετε, το απόλυτο φιάσκο για τις κοντοπόλεις. Εμείς πήγαμε στην περιφέρεια και έπρεπε να λογοδοτήσουμε γιατί κάναμε εξαιτία. Συνεχίστε, κύριε Σιλήρη. Να πω μόνο αυτό, κύριε Σαμαρά, γιατί υπήρξε η αιχμή για κομματισμό που εγώ δεν ανήκω καν στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ούτε ξέρουν όλοι σε ποιο χώρο είμαι, αλλά και η παράταξη είναι καθαρά ανεξάρτητη. Και θεωρούσαμε κι εμείς μια δυσκολία ότι θα είχαμε τέτοιο είδος προς τιμή της Δέλτα ΚΑΜΗ. Οφείλω να το καταθέσω, δεν είχαμε ποτέ καμιά κομματική παρέμβαση. Και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω, γιατί επί θητείας πρόεδρος δικιά μου παρέλασαν όλα τα κόμματα, ακόμα και ο Πάρης Κουκουλόπουλος ήρθε, το ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι παρατάξεις από το ΚΚΕ, η Ανταρσία. Ευχαριστώ, κύριε Σιλήρη. Άρα δεν υπήρξε καμιά κομματική. Πριν κλείσουμε αυτό τον κύκλο των ερωτήσεων, επειδή δώσαμε στον κύριο Σιλήρη κάτι παραπάνω σε σχέση με τους υπολείπους,
Αν θέλει κάποιος να πει κάτι για ένα λεπτό, να το πει. Δεν βλέπω να θέλει κανένας, οπότε περνάμε στον επόμενο κύκλο ερωτήσεων και θέλω να ξεκινήσω σε αυτόν τον κύκλο με τον κύριο Κοζικόπουλο. Κύριε Κοζικόπουλε, πολλοί σας κατηγορούν ότι εκφράζετε ένα αριστερό, έτσι, πώς να το πω, αντιπολιτευτικό μέτωπο καθοδηγούμενο από το ΚΚΕ και ότι δεν έχετε ουσιαστικές προτάσεις για τους μηχανικούς και το ρόλο του φορέα του ΤΕΕ, αλλά κινείστε σε ένα πλαίσιο περισσότερο πολιτικό παρά κλαδικό για τους μηχανικούς. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Βασικά να σας βοηθήσω λίγο καλύτερα. Πριν δύο εκλογικές μάχες με έχει ρωτήσει, μου έχει κάνει την ίδια ερώτηση ο κύριος Πλιάτσος. Mm-hmm. Μια τηλεοπτική συζήτηση. Mm-hmm. Έχουν αρχίσει να φοβούνται όλοι τη λέξη κόμμα, κομματικοποιημένος, πολιτική, πολιτικοποιημένος. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα ότι το ΚΚΕ δεν κρύβεται από πίσω, αλλά είναι μπροστά. Είναι η πανεπιστημονική, είναι η παράταξη του ΚΚΕ και εγώ σαν μέλος το ανήκω σε αυτή, όπου καθοδηγεί και είναι μπροστάρης σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε σε όλα τα σωματεία, σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα κτλ. Αυτό το λέω για να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις θεωρίες περί ανεξαρτησίας και είμαστε ανεξάρτητοι κτλ. Δεν είναι κακό ούτε να ανήκεις κάπου, ούτε και να μην ανήκεις. Δεν είναι κακό να έχεις ένα κόμμα πίσω στην πλάτη σου, ούτε και να μην το έχεις. Το θέμα είναι το τι συνείδηση παλεύεις να αλλάξεις, ποιο σύστημα υπηρετείς και τι δράσεις, πράξεις, πώς ορίζουν οι πράξεις σου αυτό το πράγμα που λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή μας. Γιατί συνηθίσαμε μετά από μια εκλογική διαδικασία να θεωρείται ως παράσημο της εκάστοτε κυβέρνησης η πρωτιά σε τοπικές ή σε κλαδικές εκλογές. Για παράδειγμα, θα δείτε και βγάλετε με ψεύτη στις 21, ότι αν βγει πάλι πρώτη η ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑΜΗ θα χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα υπεράσπισης της κυβερνητικής πολιτικής από την ίδια την κυβέρνηση. Επίσης, το παραμύθι με την ανεξαρτησία το έχουμε δει και είναι εμφανές. Έχουμε και έναν περιφερειάρχη που ήταν κομματικό, κυβερνητικός, έγινε επαναστάτης αντάρτης και μετά ξαναέγινε κυβερνητικός. Επομένως, εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρεις θέση. Είναι μια εποχή που πρέπει όλοι να πάρουμε θέση, γιατί μετά το 19, μετά από μια δεκαετή κρίση και μετά από τρία μνημόνια που δεν έφυγαν, αλλά οι νόμοι τους είναι εδώ πέρα, πρέπει να πάρεις θέση σε ένα στρατόπεδο που λέει ότι θα είμαστε με τον αδύναμο, με αυτόν που δέχεται την πειρά αυτής της πολιτικής, που θέλει να συμπορευτεί με το λαϊκό κίνημα, με τον εργάτη, με το δάσκαλο. Οπότε λέμε ότι εμείς σαν μηχανικοί δεν είμαστε κάτι ξέφορα από αυτό. Γι' αυτό και ήμασταν σε όλες τις κινητοποιήσεις. Με το καλό είμαστε στην Πρωτομαγιά που προστατήσαμε για τα δικαιώματά μας, για την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων. Όπως είπε και ο κύριος Βασιλόπουλος, δεν μας είδε μάλλον στις κινητοποιήσεις με τους φοιτητές. Εκεί πέρα συμμετείχαμε. Για το φορολογικό έκτρωμα τον Νοέμβρη κατεβήκαμε στην Αθήνα αντιπροσωπεία για να κάνουμε παράσταση δημοκρατίας. Κάτι που δεν έκαναν οι άλλες παρατάξεις. Και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κιάννα, ερχόμαστε πάλι σε εσάς. Αντιστοίχως κάποιοι λένε, το ακούσαμε και σήμερα, δεν το είπαν κάποιοι συναδελφοί σας, ότι πάνω κάτω έχετε μετατρέψει το ΤΕΕ σε παράρτημα της κυβέρνησης και των κατευθύνσεών της και δεν ενδιαφέρεστε για τα πραγματικά προβλήματα του ΤΕΕ. Τι έχετε να πείτε εσείς πάνω σε αυτό? Εγώ μόνο με ερώτηση μπορώ να απαντήσω σε αυτό που από πού προκύπτει. Τι είναι αυτό δηλαδή που με κάνει εμένα να ταυτίζομαι με την κυβέρνηση στον τρόπο που διοίκησα ή διοίκησαμε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι χάνουμε την ουσία όταν βάζουμε τέτοιες ταμπέλες και χαρακτηρισμούς. Φυσικά όλοι έχουμε μια πολιτική ταυτότητα και αυτό δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα θα πρέπει να τον βγάζουμε και προς τα έξω. Και όπως πολύ εύστοχα νομίζω είπε και ο κ. Κοζικόπουλος, δεν είναι σωστό να κρύβουν την ταυτότητά μας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς εμείς ο ρόλος μας που θέλουμε να ασχολούμαστε με τα κοινά, εκτός μάλλον με ένα επιμελητηριακό θεσμό, κάθε το τι πρέπει να υπερασπιστούμε. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Εμείς τα προβλήματα των συναδέλφων και της κοινωνίας είναι αυτά που μας απασχολούν και αυτά θέλουμε να ζήσουμε ανεξάρτητα ποιος θα είναι στο τιμόνι της κυβέρνησης.
Σκοπός ο δικός μας είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα αυτά, να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν και φυσικά όταν αυτά είναι μονοδιάστατα, δηλαδή αφορούν μόνο τη δικιά μας την περιοχή, να έχουμε έναν ενεργό ρόλο και ενεργή συμμετοχή σε όλα όσα διαδραματίζονται, έτσι ώστε οι απόψεις των μελών μας αλλά και της διοίκησης του τμήματος να ακούγεται και σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε αξία στο επιμελητήριό μας που έχει δυστυχώς όλα απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν εννοώ τα τελευταία 4 χρόνια, εννοώ τα πολύ περισσότερα, που δυστυχώς κάποιοι ήθελαν το επιμελητήριο να το έχουν τσιφλίκι τους και να το χρησιμοποιούν όπως αυτούς τους συμφέρει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του επιμελητήριου. Το επιμελητήριο πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να ακούγεται ξεκάθαρα και πρέπει να βγαίνει μέσα από τις επιτροπές του, από τις μόνιμες επιτροπές του, από τις ομάδες εργασίας και από τα μέλη. Μόνο έτσι μπορεί να έχει αξία και ζωή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιάννα. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τον ήχο τον διορθώσατε, τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Να περάσω στην κυρία Χριστοπούλου. Κυρία Χριστοπούλου, αντιστοίχως εσάς χρεώνουν ότι ανήκετε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε η επόμενη πρόεδρος στο ΤΕ, αν θα κινηθείτε, αν ισχύει βέβαια αυτό, αν θα κινηθείτε στις κατευθυντήριες γραμμές του συγκεκριμένου κόμματος. Καταρχήν θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό, γιατί είμαστε όλοι ενήλικες, όλοι έχουμε προφανώς τις πολιτικές μας πεπιθήσεις και πράγματα που πιθανώς πιστεύουμε. Αλλά όσον αφορά το τεχνικό επιμελητήριο, το τι ψηφίζω εγώ στις εκλογές, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καθόλου το συνδυασμό που εκπροσωπώ, το δυναμικό ΤΕ. Και αυτό γιατί το δυναμικό ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά, από το 2013 που έγινε ουσιαστικά ίδρυση του συνδυασμού, είναι αυτό η βασική του αρχή. Η ανεξαρτησία όσον αφορά την εκπροσώπηση συγκεκριμένων κομματικών φορέων. Όλα τα άτομα που αυτή τη στιγμή είναι υποψήφια στο συνδυασμό μας, το καθένα χωριστά μπορεί να έχει τις συγκεκριμένες πολιτικές του πεπιθήσεις, οι οποίες όπως είπαμε δεν αφορούν εμένα, αφορούν τον καθένα από αυτούς, αλλά αυτό το οποίο μας έχει ενώσει όλους είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε να περάσουμε σαν την Ανοιχτή Δυτικής Μακεδονίας. Το ότι θέλουμε το ΤΕΕ εδώ να γίνει πάλι το ΤΕΕ που αξίζει στους συναδέλφους, το ΤΕΕ που δεν αδρανοποιεί τις μόνιμες επιτροπές, το ΤΕΕ που δεν καταργεί τις ενημερώσεις προς τους συναδέλφους, το ΤΕΕ που δεν περιχαρακώνεται μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων, αφήνοντας ουσιαστικά και απομονώνοντας όλους τους υπόλοιπους. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε σαν συνδυασμός και που παλεύουμε σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Και το γεγονός ότι είμαστε ανεξάρτητος συνδυασμός δεν είναι κάτι πλασματικό ή δεν ξέρω πώς αλλιώς στέθηκε από κάποιους συναδέλφους εδώ. Επειδή τη γνωρίζουμε ουσιαστικά την ανθρωπογεωγραφία και των συναδέλφων και όλοι γνωριζόμαστε προσωπικά, οι συνάδελφοι ξέρουν, πιστεύω όλοι, βλέποντας απλά το συνδυασμό μας, ότι μέσα στο συνδυασμό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, διαφορετικούς όλοι μεταξύ μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουμε που ανήκουν και δεν έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να το φωνάξουν ή να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε πολιτικό όργανο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι η δύναμή μας. Αυτή είναι η δύναμη του δυναμικού ΤΕΕ που από το 2013 μας κατέστησε πρώτο συνδυασμό, ολοκληρώσει όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Και αυτό το οποίο κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε, κύριε Σημαρά, είναι ότι στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία ο δικός μας συνδυασμός ήταν πρώτος στις εκλογές με το ποσοστό του 46%. Δηλαδή, η προηγούμενη εκλογική διαδικασία έκλεισε υπέρ του δυναμικού ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας με πολύ μεγάλη διαφορά από τους άλλους συνδυασμούς που συμμετείχαν. Αυτό εμένα μου λέει πολύ απλά που χαίρουμε τις εμπιστοσύνες των συναδέλφων γιατί αυτό πολύ ακριβώς που σας περιγράφω τόση ώρα έχει εκτιμηθεί. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βασιλόπουλε, ένα αντίστοιχο ερώτημα και σε εσάς, γιατί πρέπει να ξέρουν οι μηχανικοί που ψηφίζουν. Εσείς υποστηρίζεστε από ανταρσία, σε ποιο χώρο ανήκετε και τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι έχετε έτσι μια στήρα ρητορική αντιπολίτευσης και ότι δεν έχετε ουσιαστικές προτάσεις. Το μυθύριο έχουμε ουσιαστικό τις προτάσεις, αλλά πέρα από εκεί είναι και λίγο κομμωδία κάθε φορά να ανακαλύπτουμε την ανεξαρτησία
ή την κυβερνητική στήριξη και ταυτόχρονα αντινόμαστε διάφορα pullover ή διάφορα κουστούμια ανάλογα κατά περίπτωση. Θεωρώ, κύριε Βασιλόπουλο, ότι δεν αναφέρεστε σε μένα προφανώς. Αναφέρομαι σε όλους τους πολιτικούς χώρους που και εσείς είστε σε ένα πολιτικό χώρο αντίστοιχο. Εντάξει, αυτό που αναφέρετε, ούτε σε ποιους επίπεδους που ανήκει. Εντάξει. Να μην κρυβόμαστε λέω γενικώς. Ήθελα να πω ότι εμείς, είναι προφανώς ότι είναι το ψηφοδέλτιο και στην κεντρική και στην περιφερειακό τμήμα, το ΕΑΜ, αλλά και στην κεντρική αντιπροσωπεία, το Block TE, στηρίζεται από δυνάμεις της Ανταρσία, από ανένταχτους και ανεξάρτητους αγωνιστές, με στοχοπροσύλωση, απέναντι στα γενικότερα συμφέροντα των μηχανικών και της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αντιπαλεύσαμε κάθε προσπάθεια εφαρμογής μιας οποιασδήποτε πολιτικής, πρώτα απ' όλα και τελευταία μάλλον, στο φοιτητικό κίνημα και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Συμπαρασταθήκαμε στον κοινό αγώνα ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, που μετατρέπει το δίπλωμά μας, και αυτό έχει αξία, σε ένα ακόμη χαρτί στη ζούγκλα της αγοροπολισίας πτυχίων και τίτλων σπουδών. Προσπαθήσαμε, και το κάναμε με επιτυχία, κυρίως στην κεντρική που παίζονταν πιο μεγάλο ρόλο, και εδώ, να μπλοκάρουμε την αντιδραστική επίθεση του ΤΕΕ. Παραδείγματος χάρη στο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, στο προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα, στις πυραμίδες του ΤΕΕ και στην να γίνει αναθέτουσα αρχή. Αντιπαλέψαμε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της πολιτικής της Μπολόνια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη λογική της διαβαθμισμένης πρόσβασης και την ισοπαίδευση των πτυχίων μας μέσα από γραπτές εξετάσεις σε ένα σύστημα συναρπών πιστοποιήσεων. Αγωνιστήκαμε ιδιαίτερα για την επεράσπιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ενάντια στα αντιπεριβαλλοντικά νομοσχέδια στην περιοχή. Κύριε Βασιλόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά οφείλω να το κάνω. Εγώ κύριε Βασιλόπουλε, σας ρώτησα κάτι άλλο και απαντάτε σε κάτι διαφορετικό. Απαντήστε μου σε αυτό που σας... Συγκεκριμένο. Είπαμε ότι ο πολιτικός χώρος, αν είναι το αυτό, δεν είμαστε περήφανοι γι' αυτό και το λέμε, είναι από δυνάμεις της Ανταρσία, από και δυνάμεις της ανεξάρτητης αριστεράς. Το είπα προκαταβολικά. Μάλλον το ακούσατε. Όχι, το άκουσα, αλλά δεν το είπατε έτσι καθαρά. Δεν το είπατε, κύριε Βασιλόπουλο, γι' αυτό επανήλθα. Θέλω και πιο καθαρά. Θέλω να σας δώσω και τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει κανένα αυτό. Δεν θέλω να μου δώσετε καμία φωτογραφία. Απλά θέλω να ξέρουν όλοι οι μηχανικοί τι εκπροσωπεί ο καθένας κάθε φορά. Γιατί μπορεί την προηγούμενη φορά να εκπροσωπούσατε αυτόν τον πολιτικό χώρο, αυτή τη φορά μπορεί να εκπροσωπείτε κάτι άλλο. Οφείλω να σας ρωτήσω. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Είμαστε παλιοί άνθρωποι. Εντάξει. Και εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Πανέβες και σακάλια συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, αγωνιστήκαμε λοιπόν για την... να ολοκληρώσω όμως γι' αυτό. Κλείστε. Ναι. Εννοείται, όχι να κλείσω, δεν προλάβαμε να μιλήσω. Όχι, κύριε Βασιλόπουλε, μιλάτε περισσότερο από 2 λεπτά. Γιατί τα βλέπω μπροστά μου. Αλλά πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Με περισσότερο από 2 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να ολοκληρώνουμε. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών στην περιοχή μας, που γίνεται το μεγάλο πάρτι αυτή τη στιγμή. Οι επενδύσεις στην ενέργεια που την έχουν ιδιωτικοποιήσει πλήρως ξεπερνάνε και θα ξεπεράσουν μελλοντικά μέσα στα επόμενα τριετία τα 20 δισεκατομμύρια. Και αυτά δεν πηγαίνουν στις τσέπες των μηχανικών, ούτε τα 100 δισεκατομμύρια που καλούνται να υλοποιήσουν. Μπαίνουν στις τσέπες των μεγάλων εταιριών, τεχνικών και μελετητικών. Εμείς είμαστε με αυτό το κομμάτι του κόσμου. Ωραία. Δίνουμε τη μάχη για την υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων. Για ένα ΤΕΕ που θα είναι ενάντια στην εργοδοσία, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας επιβάλλει αυτές τις λογικές της πλήρης υποταγής των μηχανικών στις ορέξεις και των εργαζομένων στις ορέξεις του κεφαλαίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τα νομοσχέδια που εφαρμόζονται και είμαστε μπροστά στην πρώτη γραμμή, στον δρόμο κυρίως, αλλά και μέσα στις διαδικασίες του ΤΕΕ. Ένα μονόδρομο δηλαδή που μας επιβάλλουν, θέλουμε να τον μπλοκάρουμε και με αυτή την έννοια. Κύριε Βασιλόπουλε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό ως προς τους συνυποψηφίους σας. Αφήστε μένα. Κύριε Βασιλόπουλε. Κύριε Βασιλόπουλε, μ' ακούτε. Κύριε Βασιλόπουλε, μ' ακούτε. Αυτό που κάνετε δεν είναι προς εμένα, ας πούμε, προσβλητικό. Είναι προς τους συνυποψηφίους σας. Μιλάτε περισσότεροι όλα από όλους. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Συστηματικά διακόπτεται. Ας προχωρήσουμε. Και τους άλλους τους διέκοψε. Εντάξει, δεν το κάναν θέμα. Μισό λεπτό. Το κάνω θέμα γενικά για όλους. Ωραία. Ας περάσουμε και στο... Οι συνάδελφοι είναι να λένε τους χώρους τους, δεν είναι κακό. Έτσι, αυτό ήθελα. Λοιπόν, κύριε Σιλήρη,
Εσάς ο δικός σας συνδυασμός πού εντάσσεται πολιτικά? Γιατί κάποιοι λένε ότι είστε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πού ακριβώς. Αν είστε κάπου, δεν ξέρω. Να αναφέρεστε τώρα σε μένα ή στην παράταξη? Σε εσάς αρχικά, αλλά και στην παράταξη. Και σε εσάς όμως. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν το κρύβω, δεν το έκρυψα ποτέ. Όμως η παράταξη αυτή δημιουργήθηκε από κάποιες πολιτικές ανάγκες, διότι από την ΠΑΣΚ που είχαμε διασπαστεί και η παράταξη του δυναμικού ΤΕΕ, είχαμε εντοπίσει ότι μέσα σε εκείνη την παράταξη που συνεχίζουν κάποιοι, ο βασικός κορμός να είναι στο δυναμικό ΤΕΕ, να υπάρχει κομματική καθοδήγηση. Άρα, εγώ όντως δέχομαι και τον συνάδελφο. Ποιος είναι ο βασικός κορμός του δυναμικού ΤΕΕ, κύριε Σιλήρη, δηλαδή? Ναι, θα σας πω μετά, συνάδελφε. Ναι. Εγώ δέχομαι και την τοποθέτηση του Κώστα του Κουζικόπουλου. Δεν είναι κακό να λες ότι είμαι αυτό και εντάξει, στηρίζομαι και από αυτό τον πολιτικό χώρο, αλλά εμείς ακριβώς δεν στηριχθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από κανέναν πολιτικό χώρο. Σε αντίθεση, αν το θέλετε, συναδέλφισσα Χριστοπούλου, δεν αποδίδω σε εσάς, γιατί είσαστε νέα επικεφαλής. Υπήρξε μία καθοδηγούμενη στήριξη στη δικιά σας παράταξη. Αυτό που λέτε είναι κάτι αυτό, είναι κάτι, ένα συμπέρασμα δικό σας, δεν προκύπτει από το προδίδει και το θέλω. Δεν μπορώ κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Ναι, να σας πω όμως ότι όταν παίρνεις 46% που πήρατε, βέβαια πέσατε από το 76%. Είχε ο χώρος της κεντροαριστεράς 46%, κύριε Σιλήρη, δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι, έχετε επινελές από διάφορους άλλους παραγωγούς. Ωραία, εντάξει, ναι. Δεν είναι όμως προϊόν ανεξαρτητής. Ασχοληθείτε και με κάποια άλλη παράταξη εκτός από τη δική μας, κύριε Σιλήρη. Όχι, επειδή τώρα είπαμε... Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αν έχουν αλλάξει κανόνες και κάνουμε διάλογο, μπορώ να παρέμβω κι εγώ. Ναι, ναι, να παρέμβετε. Άλλωστε το είπα από την αρχή, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Κοζικόπουλε, το έχω πει από την αρχή, ότι μπορεί να γίνεται διάλογος αν είναι ευπρεπής. Οπότε, αν θέλετε να πείτε κι εσείς κάτι, πολύ ευχαρίστω, παρέμβετε. Και αν θέλει ο κύριος... Τη σειρά μου υπομονετικά, ναι, ναι. Ναι. Και ολοκληρώστε, κύριε Σιλήρη, ναι, ναι. Να πω, με αυτή την έννοια είμαστε εμείς η παράταξη ανεξάρτητη, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποιες δεσμεύσεις και δεν, να το ξαναπώ αυτό, ότι γιατί συνεργάστηκα με την Δέλτα Παμή στη συνδιοίκηση αυτή που είχαμε 4,5 χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν παρεμβάσεις, τουλάχιστον εγώ το έζησα έτσι ως αντιπρόεδρος και ως πρόεδρος από τη Νέα Δημοκρατία στην παράταξη της Δέλτα ΚΜΗ. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος ανήκει σε ένα κόμμα είναι κακό. Εμείς απλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε με αυτόν, με αυτή την παράταξη ή την άλλη, γιατί δεν υποστηριχθήκαμε ποτέ από κανένα παράγοντα. Ευχαριστώ, κύριε Σιλήρη. Κύριε Κουζικόπουλε, ένα σχόλιο από εσάς. Είμαστε αδέσμευτοι, είμαστε ακυδεμόνευτοι. Ναι. Κύριε Κουζικόπουλε. Εγώ θέλω ότι χάσαμε αρκετό χρόνο για να λέμε πού ανήκουμε και πού στοχεύουμε κτλ. Πρέπει να μιλήσουμε τώρα για τα πραγματικά προβλήματα που έχουν οι μεταναστές. Κύριε Κοζικόπουλε, μισό λεπτό. Αυτό το ερώτημα το θέτουμε για το εξής λόγο. Όταν, δεν κακό να στηρίζει από κάποιο κόμμα, αλλά όταν στηρίζει από κάποιο κόμμα. Όχι, εγώ το είπα πρώτος. Όχι, ναι. Καταρχάς. Ναι. Καταρχάς το είπατε πρώτος, αλλά δεν σας διέκοψα τότε, θα σας το πω τώρα. Ότι όταν στηρίζεστε από ένα κόμμα, πολλές φορές μπορεί κάποια πράγματα να έχουν και κάποιους φραγμούς, κάποια όρια στο πώς θα ασκήσετε πολιτική στο φορέα που τέλος πάντων καλείστε να διοικήσετε. Με αυτή την έννοια τέθηκε το ερώτημα και θα πρέπει να ξέρουν οι μηχανικοί κάθε συνδυασμός από πού στηρίζετε και αν στηρίζετε από κάπου. Με αυτή την έννοια δεν μπορείτε να λέτε, ας πούμε, για τον κύριο Κιάννα, δικαιωμάσαι να του λέτε ότι
να ακολουθεί την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Ακολουθείτε την πολιτική του ΚΚΕ. Με αυτή την έννοια τέθηκε το ερώτημα. Όχι ότι είναι κακό να στηρίζεται από κάποιο κόμμα. Λοιπόν, και πόσο ανεξάρτητο είναι αυτό στο να ασκείται τη διοίκηση με διαφορετικό πνεύμα. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο? Ναι, εμείς είπαμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτοί είμαστε, έτσι πως το βγάλαμε και σαν ατάκα την... Ωραία. Που έχει γίνει και βάρα. Γνωριζόμαστε, είναι μικρή κοινωνία, μικρή χώρα, μικρός είναι ο κόσμος. Έχουμε τις αξίες μας, είμαστε περήφανοι για αυτές. Δεν αλλάζουμε, δεν είμαστε άλλο στο βράδυ. Προχωράμε και αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι έχουμε συμπεράσματα. Να ξέρετε ότι έχουμε συμπληρώσει. Κύριε Σιλήριο, όχι. Κύριε Σιλήριο, όχι. Τον κλείνουμε αυτόν τον κύκλο. Ήδη να πω ότι. Όλοι είπανε. Μισό λεπτό. Την ανθρωπογεωγραφία του σήμερα δεν αφήσετε. Κύριε Σιλήριο. Είναι μια κουβέντα ότι απευθυνόμαστε σε όλο τον δημοκρατικό χώρο. Δηλαδή μέσα στα. Είναι στελέχη από όλα τα κόμματα. Να πω ότι. Επειδή κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι ο χρόνο είναι λίγο κτλ. Να πω ότι ήδη συζητάμε μία ώρα. Άρα έπρεπε να γίνει έτσι όπως γίνεται ο διάλογος. Η κουβέντα εξελίσσεται και πάμε και σε κάποια ερωτήματα από αυτά που έχετε βάλει κι εσείς στην κουβέντα. Και θέλω να, σε αυτόν τον κύκλο να συνεχίσουμε τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος μίλησε αρκετές φορές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που αποτελούν, κύριε Βασιλόπουλε, πλέον εδώ και δύο μήνες νόμο του κράτους. Βέβαια, εντάξει, η συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου θα κρυθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όμως αυτή τη στιγμή είναι νόμος του κράτους. Θέλω να μου πείτε, είπατε. Οι νόμοι κλείνονται στην εφαρμογή και στον δρόμο, κύριε Σεμαρά. Μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε όμως το εξής. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το πράγμα περπατήσει. Έτσι. Οι μηχανικοί που θα αποφυτούν από αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εσείς τι προτείνετε, να ενταχθούν ομαλώς και με προϋποθέσεις στο ΤΕ ή δεν τους θέλετε καθόλου? Δώστε μας μια απάντηση. Πάνω σε αυτό όμως. Έχουμε προτείνει και θα συμβάλλουμε από τη σκοπιά μας και από την πλευρά των αποφύτων των μηχανικών, αλλά και από την πλευρά των φοιτητών, να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Και δεν θα είναι ο πρώτος που δεν εφαρμόστηκε. Υπήρχαν και οι νόμοι Κεραμαίους και οι νόμοι παλαιότερα στην εκπαίδευση που καταργηθήκαν. Και με αυτή την έννοια είμαστε στον αντίποδα αυτών των επιλογών. Και προφανώς οι νόμοι κρίνονται από τη ζωή και από το συσχετισμό στο κίνημα. Γι' αυτό θέλουμε μια τέτοια αντίληψη και μια τέτοια συνολική αντιμετώπιση και μια κρατική, αν το θέλετε, που να καταργούν όχι τους αντισυνταγματικούς και μόνο μόνους νόμους, αλλά τους άδικους, τους νόμους που επιβάλλονται από τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί δεν συζητήσαμε γι' αυτό και σας το έκανα και πρόταση να συζητήσουμε για το τεχνικό επιμελητήριο, τι πραγματικά εκφράζει, που εκφράζει την πλειοψηφία των συμφερόντων των τεχνικών εταιριών που κερδοφορούν και των μελετικών γραφείων. Και αντίστοιχα εκφράζει και διάφορα μεσαία στελέχη οποιασδήποτε ή διάφορους ανθρώπους εκολαπτήρια υπουργών ή πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι επιδιώκουν μια ανέλυξη χωρίς να αμφισβητούν το σύστημά του. Δώστε μου, σας παρακαλώ, και, δώστε μου σας παρακαλώ και μια απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, σας είπα ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν συμφωνούμε, δεν είναι θέμα εφαρμοστεί. Το δεν θα γίνει, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Βασιλόπουλε, αν θα γίνει αυτό δεν θα το πείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος του κράτους. Κάνετε μεγάλη. Μπορείτε να. Ωραία. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου δώσετε μία απάντηση στο αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Και υπάρξουν μηχανικοί. Θα τον αντιπαλέψουμε για να τον καταλάβουμε. Άρα δεν θα τους δεχτείτε. Δεν θα τους δεχτείτε τους αποφύτους. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Υπάρχουν και συνάδελφοι μηχανικοί που από τα Πολυτεχνία του 1973 δώσαν τη ζωή τους και ματώσανε για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας, που καταργήσαν αντίστοιχους νόμους. Δεν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Βασιλόπουλε, το καταλαβαίνω. Συγκεκριμένα, μπορείτε να καταλαβαίνετε ότι θέλετε χωρίς σχόλια σε αυτό που λέω. Όχι, κύριε Βασιλόπουλε, εγώ σας ρώτησα. Εγώ σας ρώτησα και σας παρακάλεσα κιόλας να μου δώσετε μία απάντηση. Νόμο, κύριε Βασιλόπουλε,
Γιατί δεν δίνετε, γιατί δεν δίνετε μία απάντηση αυτό που σας ρωτάω. Σας ρώτησα λοιπόν. Το είπα, κυρία μου. Ναι. Δεν είναι το... Καταρχήν είναι και λίγο και τυπικά και διαδικαστικά το ερώτημα που θέτεται. Δεν καθορίζεται. Το δικό σας, εσείς δίνετε μια υποθετική απάντηση. Κύριε Βασιλόπουλε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μα σας αφήνω, αλλά δεν απαντήσω. Μισό λεπτό, δώστε μισό λεπτό. Εσείς, κύριε Βασιλόπουλε, εγώ, όχι, θα απαντήσετε εσείς, αλλά έχετε συνεχώς ένα τρόπο να απαντάτε σε πράγματα που δεν σας ρωτώ. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, συνεχίστε το, αλλά διευκρινίστε το εξής. Ναι, αφήστε όμως και εμένα που διευθύνω τη συζήτηση και θέτω τα ερωτήματα. Μισό λεπτό. Ωραία, αλλά ακούστε με λίγο. Κύριε Βασιλόπουλε, εγώ σας θέτω ένα ερώτημα το οποίο είναι ρεαλιστικό και όχι υποθετικό. Έχουμε ένα νόμο. Ο οποίος λέει. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Σαμαρά. Ποια κατά τη γνώμη μου, δεν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος? Φυσικά, δεν είναι ο μόνος νόμος που καταργήθηκε ενώ ψηφίστηκε. Μα σας ρωτάω για κάτι το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή και εσείς μου λέτε για αυτό που θέλετε να διεκδικήσετε να καταργήσετε. Τι να σας πω εγώ. Δηλαδή, εγώ φταίω που εσείς δεν δίνετε μια σαφή απάντηση. Δώστε μια απάντηση αυτό που σας ρωτάω. Θα τους δεχτείτε τους ανθρώπους αυτούς, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, κύριε Σαμαρά, προφανώς. Απευθύνεστε σε μηχανικούς και έχουν μια νόηση. Κοιτάξτε λίγο, γιατί δεν απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά. Αφήστε να πω αυτό που θέλω να πω εγώ. Ωραία. Και υπάρχει κόσμο που το κατανοεί. Ωραία. Θα σας αφήσω, αλλά επειδή μιλάτε. Με. Ναι, θα σας αφήσω μισό λεπτό. Επειδή. Όχι, δεν μιλάω, διακόπτω. Όχι, διακόπτεστε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα αλλάξω τη σειρά λοιπόν, επειδή χάσαμε αρκετό χρόνο. Θα μιλήσετε στο τέλος και θα πείτε αυτό που θέλετε. Περνάω στον κύριο Κοζικόπουλο και το ερώτημα είναι το ίδιο. Κύριε Κοζικόπουλε. Αν προκύψουν μηχανικοί από αυτά. Το γιατί το ξέχασα μετά από το. Ναι, ναι. Αν προκύψουν μηχανικοί από αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εσείς, η πρότασή σας ποια θα είναι, να εγγράφονται στο ΤΕΙ ή όχι? Δεν είναι το ΤΕΙ, όπως είπαμε, δεν είναι και η υπέρτατη λύση ότι είμαι επιστήμονας επειδή έχω τη βούλα του ΤΕΙ. Πρέπει να κάνουν κατανοητό το τι αντίληψη έχουμε εμείς για τα πράγματα. Την τελευταία πενταετία έχουμε ζήσει Μάτι, έχουμε ζήσει τη Θεσσαλία δύο φορές πλημμύρες, έχουμε ζήσει σεισμούς, καταποντισμούς. Εδώ έχουμε καταντήσει δηλαδή να βρέχει και να πνιγόμαστε, να γίνεται σεισμός και να σκοτωνόμαστε. Επομένως, η χώρα μας έχει ανάγκη και από εργατικό δυναμικό και από επιστημονικό δυναμικό. Δεν δημιουργούμε μια κλειστή κάστα και λέμε εσύ θα βγαίνεις, δεχόμαστε μέχρι 10 και μετά κλείνουν οι πόρτες. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια ενιαία παιδεία με ενιαία μόρφωση, όχι κατακαιρματισμένη όπως γίνονται σύμφωνα με τα αδέρφια μας σε εισαγωγικά που λέει πρόσφατα ο Υπουργός ανήκουμε στη Δύση και πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι που έχουν αξιολόγηση στα πανεπιστήμια και είναι διαφορών κατηγοριών α, β, γ και ω. Αλλά να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα βγαίνεις καταρτισμένος σε μόρφωση, σε ειδίκευση και να μπορείς να γίνεις χρήσιμος στην τοπική κοινωνία και όχι και στη χώρα σου και όχι να βγαίνεις και να γίνεσαι έρμεο της κάθε εταιρείας με μπλοκάκι χωρίς, μισθωτός ή όχι, να πληρώνεις ή να μην πληρώνεσαι, να κάνεις υπερορίες που να μην πληρώνεται και να τις προσαρμόζεις με το να μαζεύεις ελιές και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα όχι υποθετικό ερώτημα γιατί όπως είπατε πέρασε ο νόμος. Αλλά θα συμφωνήσω ότι οι νόμοι είναι για να καταργούνται όταν είναι άδικοι. Αλλιώς, για ποιο λόγο κάναμε την Αντιγόνη στο Λύκειο και για ποιο λόγο κάθε χρόνο γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, καλή ώρα που ήταν και προχθές. Και χθες ήταν και η αντιφασιστική νίκη των λαών. Που ήρθαν οι Ναζί, νομίζαμε ότι είναι άτρωτοι, και ξαφνικά νικήθηκαν και δώσαν πάνω από 50 εκατομμύρια νεκρούς για να πούμε πια ότι δεν υπάρχουν εκπληκτικοί και ηγέτες. Επομένως αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι η ερώτηση αν θα δεχτώ εγώ κάποιον που θα πει στο σπίτι μου τότε που έχει γίνει ένα μικρό υπουργείο που διαχειρίζεται απλά. Όχι, αυτό είναι μια ερώτηση και αυτό είναι που δίνετε εσείς είναι μια απάντηση η οποία δεν είναι όμως στο ερώτημα αυτό. Θα παίρνουμε μια ολοκληρωμένη μόρφωση και ο πολιτικός μηχανικός θα είναι μηχανικός και δεν θα είναι με κατακαιρματισμένη γνώση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άλλες τρία
σκουαλιλικίκου για να μπορεί να το καταλαβαίνει τι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουζικόπουλε. Κυρία Χριστοπούλου, στο ίδιο ερώτημα μία απάντηση. Εσείς θα τους δέχεστε αυτούς τους μηχανικούς από αυτά τα... Κοιτάξτε, ναι, το ερώτημα. Ναι, όπως ανέφερε και ειδικά ο κύριος Κοζικόπουλος που τον παρακολούθησα προσεκτικά, η αλήθεια είναι το ερώτημα αυτό είναι αρκετά σύνθετο και προέκυψε φυσικά και σαν θέμα και στην δικούσα, στο τεχνικό επιμελητήριο, δηλαδή στο δικό μας τμήμα, που υπήρξε γενικά μια σύμπλευση όλων μας όσον αφορά το ποια θα πρέπει να είναι η θέση για την ίδρυση δημοσίου, αντίστοιχα ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας με αποφύτους πολυτεχνικών σχολών. Θα πρέπει φυσικά να περιμένουμε για να δούμε πώς ακριβώς το περιγράψατε και αυτοί και εσείς όταν θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι ως απόφυτος εγώ προσωπικά ελληνικού πανεπιστημίου εδώ και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι ενδεχομένως στο πάνελ μας σήμερα που είναι το ίδιο απόφυτο ελληνικών πανεπιστημιακών πολυτεχνικών σχολών, έχουμε εικόνα ακριβώς των προβλημάτων της εκπαίδευσης αυτού του επίπεδου στην Ελλάδα, αλλά αντίστοιχα και των πολύ θετικών στοιχείων. Θετικά στοιχεία βασικά είναι φυσικά το ότι είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των πολιτών ανεξάρτητα της οικονομικής τους δυνατότητας κτλ. Και κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, το οποίο συζητιέται δηλαδή επανειλημμένα και μεταξύ συναδέλφων και δικών μου, ας πούμε, κύκλων, είναι το κατά πόσο αυτό τελικά θα επηρεάσει και την ύπαρξη όλων των λοιπόν πανεπιστημίων της χώρας μας, πλην αυτών φυσικά που υπάρχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και αναφέρομαι φυσικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δηλαδή κάποιος φοιτητής ο οποίος θα μπορούσε να έχει αντίστοιχα να παρακολουθήσει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο της επαρχίας, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο σιγά σιγά αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο, και να επιλέξει ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό αντίστοιχα, το οποίο θα υπάρχει στα αστικά κέντρα. Είναι λοιπόν ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση που θα μπορεί να σας δοθεί τώρα για το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κιάνα, το ίδιο ερώτημα σε εσάς, θα τους δεχτείτε αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, κύριε Ξαναδόπης, νομίζω και εγώ ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και νομίζω ότι βασική στόχευση θα πρέπει πρώτα να είναι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και από εκεί και πέρα η λειτουργία των ιδιωτικών κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και πόσο μάλλον στη δικιά μας περιοχή, όπου μετά από πάρα πολλές επαφές με το Πανεπιστήμιο και με τις Βρετανικές Αρχές, αυτό που εισπράττουμε είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλη στελέχωση και δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα κονδύλια για να μπορεί το Πανεπιστήμιο να εξελιχθεί. Βέβαια, είδατε ότι αυτές τις αδίκτυες συνθήκες το Πανεπιστήμιο μας καταφέρνει και γίνεται πρωταγωνιστής στις εξελίξεις και πόσο μάλλον όταν λέμε ότι θέλουμε να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο και να αποτελέσει έναν πυλώνα ανάπτυξης για την μετά λιγνίτη εποχή. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι δεν μπορεί να δοθεί η απάντηση αυτή που ζητάτε. Φυσικά όλα αξιολογούνται. Όταν τα δούμε τα πράγματα να εκδοθούν για μας, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να υπερισχύσει είναι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έτσι με διδακτικό προσωπικό και ειδικά στην περιοχή μας και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Θηλήρη, εσείς. Ναι, κύριε Σαμαρά, όντως αυτό το θέμα είχαμε ομοφωνήσει με όλες τις παρατάξεις, όπως τα είπε η συνάδελφισσα Χριστοπούλου, η συνάδελφος Κιάνας και ο συνάδελφος ο Κουζικόπουλος και ο Χρήστος, ο Βασιλόπουλος. Είναι έτσι ακριβώς τα θέματα και με στόμφο βέβαια στο τοπικό πανεπιστήμιο εδώ, πολύ σωστά, θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο δημόσιο πανεπιστήμιο μας, της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί εδώ δεν θα έρθουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πάνε κυρίως στα αστικά κέντρα και ίσως κάποιος να προτιμήσει κάτοικος Θεσσαλονίκης ή Αθηνών θα προτιμήσει για λόγους οικονομικούς ακόμα να μείνει στην Αθήνα σε ένα ιδιωτικό. Αυτός ο ανταγωνισμός σε συνδυασμό με τα τμήματα που έχουμε εδώ στο τοπικό πανεπιστήμιο νομίζω ότι πρέπει να στηριχθεί
και από το τεχνικό επιμελητήριο. Και να σας πω ξανά ότι συμφωνούμε όλες τις παρατάξεις σε αυτή την κατεύθυνση, από ό,τι είδατε υπάρχει μια ομοφωνία. Κύριε Βασιλόπουλε, το τελευταίο σχόλιο σε εσάς. Από εσάς. Ναι, κοιτάξτε, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, είναι προφανές και η κεντρική πολιτική λογική μας είναι ότι οι άδικοι νόμοι είναι και να καταργούνται. Και πολύ περισσότερο αυτοί οι νόμοι που, που ας το πούμε έτσι, βοηθούν, είναι δηλαδή κατ' εντολή της, του μεγάλου κεφαλαίου και της, και της ολιγαρχίας εν πολλής. Γιατί δεν εκφράζουν τα συμφέροντα όχι μόνο των μηχανικών, κατανοούν μετά από κάποιο σημείο και μετά τα πτυχία κουρελόχαρτα και μας βάζουν σε μια διαδικασία, μια διελκυστίδα και έναν αγώνα, ας το πούμε έτσι, διδακτικών μονάδων παλαιότερα, δηλαδή διαπιστεύσεων ή οτιδήποτε άλλο. Τραγικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η διαδικασία στην εκπαίδευση, ενώ την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την συνεχή, ας το πούμε έτσι, αγορά ή διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων για διορισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Προστεύουν δηλαδή, δεν έχουμε τελειώσει κάποια πολυτεχνία ή οτιδήποτε άλλο και να είμαστε εσάι σε κυνήγι τέτοιων πραγμάτων. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν απαιτεί μια συνολική στράτευση και από πλευράς των μηχανικών αλλά και από πλευράς της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος στην ανατροπή αυτών των νόμων. Και δεν θα είναι ο πρώτος. Συνήθως οι νόμοι από τον νόμο Αρσένη και δόθε, οι νόμοι στην εκπαίδευση έχουν μια πικρή ας το πούμε εμπειρία μη εφαρμογής. Σε αυτό θα συμβάλλουμε. Και σε αυτό καθοριστικά θα κρυθούμε. Ωραία. Επίσης θα κρυθούμε και στο μεγάλο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης γενικότερα, που είναι το ίδιο κομμάτι και στην εκπαίδευση και στην υγεία και στην ενέργεια και στο σύνολο των κοινωνικών αγαθών. Αυτό το κομμάτι πρέπει να πάει αλλιώς. Ευχαριστώ. Και σε αυτό θα συμβάλλουμε και μέσα από το ΤΕΕ και έξω κυρίως από το ΤΕΕ με όλους τους συναδέλφους, αγωνιζόμενους, μηχανικούς και εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε. Εγώ πάντως οφείλω να το πω μία ακόμη φορά. Αυτό να γίνει αυτή η ευχή σας, γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να μην ισχύσει ο συγκεκριμένος νόμος. Αν όμως ισχύσει, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με αυτό που σας ρώτησα. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο. Να προσθέσω λίγο, έτσι όπως ακούγεται, δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον άνθρωπο ή με τον απόφυτο το οποίος κυνηγάει τον όνειρό του και θέλει να βγάλει τα μεροκάματα του για να ζήσει τη ζωή του. Με την κυβέρνηση θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Αυτό που θα βρεθούμε αντιμέτωποι είναι η πολιτική αυτή που προσπαθεί να κατακαιρματίζει τα πτυχία, να υποβαθμίζει τη γνώση μας και να γινόμαστε από ολοκληρωμένοι επιστήμονες, προϊόντα και παρατήματα σε κάθε εταιρεία. Γι' αυτό ρίχνουν τους μισθούς, για να λένε ότι εσύ είσαι του πανεπιστημίου, εγώ θα πάρω έναν που τελείωσε ψέ, έναν θα πάρω έναν που τελείωσε κολέγια. Όταν η αγορά ζητάει κέρδος, δεν θα βγάλει ποτέ καλλιεργημένους επιστήμονες. Θα βγάλει προϊόντα. Θα τα έχει στα ράφια του σούπερ μάρκετ και θα βάζει τα αφεντικό τρελάθηκε και θα πάνε όλοι να αγοράζουν. Και θα μείνουμε με τα ελάχιστα, με το κατώτατο και με το τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να αντιπαλευτεί και πρέπει να ξεκινήσουμε μια ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, δεν συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ο κ. Κιάνας είπε πριν ότι ξέρετε τι με τη δημόσια εκπαίδευση και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι ενάντια. Mm-hmm. Δεν μας βάζετε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Εντάξει, κύριε Κουτσικόπουλε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Να ρωτήσω τώρα την κυρία Χριστοπούλου ένα ερώτημα με δύο σκέλη. Το είδαμε και στην τρέχουσα θητεία του ΤΕΕ, στις προηγούμενες εκλογές μάλλον. Εσείς αν είστε πρώτη δύναμη σε αυτές τις εκλογές, κυρία Χριστοπούλου, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία, με ποιον θα επιχειρήσετε από τους υπόλοιπους συνδυασμούς να συνεργαστείτε? Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι, αν είστε δεύτερη δύναμη, και σε αυτό θέλω να μου δώσετε μια απάντηση, αν θα πράξετε το ίδιο, δηλαδή αν θα διεκδικήσετε την προεδρία του ΤΕ και σε αυτή την περίπτωση, αν είστε δεύτερη δύναμη. Ωραίο το ερώτημά σας, κύριε Σαμαρά. Καταρχήν θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα κάνουν μια πολύ σύντομη αναφορά, ξέρουν ακριβώς τι είχε συνέβη στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία.
Με αφορμή, φαντάζομαι, αυτό δηλαδή κάνετε και αυτή την ερώτηση. Ότι, ναι, το δυναμικό τε ήταν. Και ο δεύτερος και ο τρίτος συνδυασμός επέλεξαν να απορρίψουν τις δικές μας προτάσεις και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Τώρα, σε αυτό που λέμε στο σενάριο τέλος πάντων της μη αυτοδυναμίας της δικής μας προέλευσης, του δικού μας συνδυασμού. Σε αυτό και θα δούμε τότε όλα τα δεδομένα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι δηλαδή ένα ερώτημα που μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή στο μυαλό το δικό μου και των συναδέλφων όλων που πλαισιώνουν εισάξια και ισότιμα το δικό μου συνδυασμό, κάποια προτίμηση ή κάτι που σημαίνει στο μυαλό μας για την επόμενη μέρα. Τώρα, όσον αφορά τώρα, το να, είμαστε, να μην είμαστε πρώτος συνδυασμός, όπως αναφέρεται στο δεύτερο σενάριο, είναι ένα σενάριο το οποίο πάλι θα αποτελεί τότε. Αυτό που εγώ πρέπει να αναφέρω σίγουρα είναι ότι αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά, δηλαδή αυτό ουσιαστικά που έγινε στο δυναμικό ΤΕ από τις δύο άλλες παρατάξεις, είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει καθόλου στην δική μου προσωπική αξιακή πέρα, να το πω έτσι. Το ότι δηλαδή εκτός διοίκησης ένα συνδυασμό ο οποίος προτιμήθηκε από το 46% των συναδέλφων, να μην λάβω δηλαδή υπόψη ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα, να το αγνοήσω και να καταλήξω σε κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά και εμένα προσωπικά και την πλειοψηφία των συναδέλφων που απαρτίζουν και που στελεχώνουν το συνδυασμό του κοινωνικού ΤΕ, ήταν κάτι το οποίο και τότε μας έπληξε και σε ηθικό επίπεδο, να το πω έτσι, ειδικά αυτό που συνέβη στην Καστοριά, όπου ο συνδυασμός μας είχε λάβει το ποσοστό 56% και ήταν εκτός διοίκησης εκεί, οδήγησε σε μεγάλη απογοήτευση και τον ίδιο των συναδέλφων που συμμετείχαν σχετικά με το αν αξίζει τελικά να ασχολείται κάποιος με τις εκλογικές διαδικασίες του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτό είναι λοιπόν ένα συνέστημα το οποίο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εντός του συναδέλφου και εντός του τεχνικού επιμελητηρίου και προς αυτή την κατεύθυνση πάντα θα κινούμαστε ως δυναμικό ΤΕ. Άρα, αν κατάλαβα καλά και διορθώστε με, αν είστε δεύτερη δύναμη, μάλλον δεν θα συνεργαστείτε με τον τρίτο για να γίνεται η διοίκηση. Αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα. Ναι, αυτό επειδή μιλήσατε για την... Ναι, αυτό κατάλαβα εγώ. Μπορώ να σας πω από τώρα φυσικά τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Απλά σας εξήγησα το ευρύτερο σκεπτικό μας απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς κύριε Κιάννα, το ίδιο ερώτημα σε εσάς. Αν είστε πρώτη δύναμη και αν είστε δεύτερη δύναμη, όπως ήσταν και την άλλη φορά. Κύριε Σαμαρά, σκοπός και αυτή την περίοδο που διανύουμε μια προεκλογική περίοδο είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε με αυτοδυναμία και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτά τα θεωρητικά σενάρια που λέτε, νομίζω ότι εμείς δείξαμε... Εντάξει, δεν είναι και τόσο θεωρητικά, είναι σενάρια, ένα-δύο σενάρια είναι, δεν είναι και περισσότερα. Εντάξει, αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι γενικότερα η κατάσταση μας είναι υπέρ των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό που θα πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο σε όλους, σε όλους τους συναδέλφους, ότι η παράταξή μας δεν θεωρεί ότι το επιμελητήριο είναι μόνο κομμάτι του Προέδρου και ότι δεν και καλά πρέπει αυτός εκπροσωπεί το επιμελητήριο σε όλα. Αυτό που θέλαμε όλο αυτό το διάστημα να δείξουμε είναι να δώσουμε αξία σε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς. Και νομίζω ότι αυτό το δείξαμε με αυτό που κατηγορεί η κυρία Χριστοπούλου, με το γεγονός ότι ανοίξαμε και δώσαμε ρόλο στις νομαρχιακές επιτροπές. Νομίζω ότι ο τρόπος που λειτουργήσαν οι νομαρχιακές επιτροπές αυτή την περίοδο είναι ακριβώς το ρόλο και τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργήσουμε το τμήμα μας. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος και φυσικά διοικητικά, επειδή εξετάζουμε αυτά τα σενάρια που λέτε, να σας πω ότι οι συνεργασίες καλό είναι να υπάρχουν όταν γίνονται κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και φυσικά όλα αυτά θα εξεταστούν την επόμενη μέρα. Αλλά για να υπάρχει συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Έτσι. Αυτό είναι που εμάς μας ενδιαφέρει. Τώρα, το ολοκληρώστε κύριε Γιάννα. Βεβαίως. Στο σενάριο της
πρωτιάς, νομίζω ότι δεν ξέρω αν τίθεται θέμα. Όλα τα δεδομένα πάλι θα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να σχηματίσουμε μια ισχυρή διοίκηση για το καλό της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό ισχύει και στο σενάριο της να μην πάρουμε την πρώτη θέση. Ωραία. Κύριε Σιλήρη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, γιατί είστε ένας συνδυασμός ο οποίος συνεργάστηκε την προηγούμενη φορά. Με ποια κριτήρια καταρχάς, να μας πείτε με ποια κριτήρια. Ναι, θα σας πω. Η νέα πρόταση μηχανικών από ιδρύσεως το 2013 και τότε δεν υπήρχε κάποιο, ήταν τέσσερις οι έξι παρατάξεις, τέσσερις που είχαν εκπροσωπηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή, μία ήμασταν και εμείς. Από τότε, το 2013, το 2016 και το 2019 και αυτή τη φορά βάζουμε στο τραπέζι της προγραμματικής σύγκλησης για συνεργασία με άλλες παρατάξεις, όχι τον επιμερισμό όπως το έθεσαν ή μάλλον εσείς το θέσατε, κύριε Σαμαρά, το ποιος θα είναι πρόεδρος. Δεν είναι το πρώτο βήμα αυτό. Είναι το πώς μπορούμε να συνοηθούμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του τεχνικού επιμελητηρίου, των μηχανικών και των πολιτών της περιοχής. Έτσι θα πράξουμε και αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά. Και μετά θα μιλήσουμε για καταμερισμό των θέσεων ευθύνης, ας το πούμε, διακριτών θέσεων, μάλλον στη διοικούσα, στην αντιπροσωπεία, σε όλα τα όργανα, εφόσον υπάρξει προγραμματική σύγκληση. Αυτό θα κάνουμε και αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει κάποια προσυμφωνία με κάποια παράταξη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι, για να μην αδικούμε κανέναν, δεν συμφωνούμε με αυτά που είπε η συναδέλφισσα Ιβούλα. Βέβαια, εγώ την δικαιολογώ γιατί δεν ήταν επικεφαλής την προηγούμενη φορά η ίδια και τώρα τελευταία εμφανίστηκε στη διοικούσα. Άρα δεν μπορούμε να πω... Εμφανίστηκα, με συγχωρείτε. Σιλήρη, είπε σειρά μου, εμφανίστηκα έτσι. Απλά είναι η διαδικασία που ακολουθούμε. Ωραία, δεν το λέω με κακία. Δεν το λέω ότι... κάποια πράγματα δεν συμφωνώ, αλλά δεν σας δεν μπορώ να πω κάτι για σας γιατί δεν τα ξέρετε ίσως από πριν το χέρι. Τώρα αναλάβετε. Απλά με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Θα πρέπει λίγο να με συγχωρείς, Νίκο. Εγώ δεν παρέμβω σε κανέναν, μόνο εσείς πρέπει. Αυτό θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας, γιατί αυτό δεν συνέβη σε άλλον συνδυασμό που είναι παρόν σήμερα στη συζήτησή μας. Το να είναι δηλαδή πρώτος εκλογική διαδικασία με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους και να μην αναλάβει τη διοίκηση κατόπιν ουσιαστικά σύγκλησης, συνεννόησης τέλος πάντων των δύο άλλων παρατάξεων. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η υποθετική συζήτηση, εάν δεν έχει συμβεί σε κάποιον από τους υπόλοιπους, δεν μπορεί καν να μπει σε αυτή τη λογική. Μάλιστα. Ναι, το χρόνο τον έφαγε η κυρία. Ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσω και να πω ότι η συνεργασία με τη ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑΜΗ, αν μη τι άλλο, ήταν έντιμη και παραγωγική και εμείς τη βάζουμε με θετικό πρόσημο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι την επόμενη. Μάλιστα. Στους 20 του μηνός θα συζητήσουμε με όλες τις παρατάξεις από την αρχή. Ωραία. Εφόσον κάποιος δεν πάρει 90%, που δεν το βλέπω αυτό. Αυτό είναι εντελώς θεωρητικό σενάριο. Και κύριε Σαμαρά, βάζετε κάποιες προϋποθέσεις του εκλογικού αποτελέσματος σήμερα, 10 μέρες πριν τις εκλογές, 9 μέρες πριν τις εκλογές, που δεν ξέρουμε πώς θα ψηφίσουν οι μηχανικοί. Έτσι. Αυτά ωραία, είναι υποθετικά σενάρια με βάση προηγούμενες εκλογές. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιλήρη. Κύριε Βασιλόπουλε, εσάς θέλω να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό και με κάποιες αναφορές που κάνατε σήμερα. Γιατί αφισβητείτε ότι θα βγούμε πρώτη δύναμη. Όχι, είμαι. όχι, απλά θέλω να σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό εσάς. Θέλω να μου πείτε, κατά καιρούς τότε,
αναλόγως του τι θέματα καλείται να αντιμετωπίσει, ενώ εδώ το τοπικό της Δυτικής Μακεδονίας, συστήνονται διάφορες ομάδες εργασίας ή επιτροπές που καλούνται να διεκπαιρώσουν μια συγκεκριμένη εργασία. Εσείς με βάση την πληροφόρηση που έχετε, αλλά και τη συμμετοχή μέσα από την αντιπροσωπεία κτλ. Αυτές τις ομάδες, τις συγκεκριμένες ομάδες, τις απαρτίζουν μηχανικοί μιας κλειστής παρέας ή αποτελούνται και από ένα διευρυμένο σύνολο μηχανικών? Τι έχετε αντιληφθεί? Επειδή είπατε και κάποια πράγματα γενικότερα, έτσι. Καταρχήν, αυτό είναι πολύ εύκολο θέμα. Μπορείτε να απαντήσετε αυτούς που συνδιοικούν όλα αυτά τα χρόνια. Σας δώσω την κατάσταση και με βάση τα ονόματα θα το καταλάβετε. Δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία εγώ. Δεν έχει κάποιο νόημα. Είναι έχει νόημα. Κύριε Βασιλόπουλε, έχει νόημα. Εγώ το πω εγώ όμως αυτό. Τις επιτροπές αυτές ορίζουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Είναι ένα διευρυμένο σύνολο μηχανικών. Είναι διευρυμένο το σύνολο των μηχανικών ή είναι μια κλειστή παρέα? Μπορεί να σας απαντήσουν οι συνάδελφοι για αυτό. Άρα δεν θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει, κατανοητό. Όχι, η μάχητη απευθύνεται περισσότερο σε αυτούς. Εγώ όμως ήθελα να πω κάτι άλλο πιο ουσιαστικό τώρα. Για πείτε. Δεν νομίζω ότι έχει. Για πείτε. Είναι, έχετε τους συναδέλφους εκεί, ρωτήστε τους ποιοι πήγαν. Δεν σας αρκεί και κανένας να γραφτείτε, κύριε Βασιλόπουλο? Όχι ρε παιδιά, δεν λέω αυτό πράγμα. Στην ερώτηση λέω. Απαντάω στην ερώτηση. Απαντήστε. Σαμαρά. Απαντήστε. Ναι. Απαντάω στην ερώτηση. Είναι εκεί αρμόδιοι, εγώ δεν είναι. Άμα θέλετε, μπορείτε αύριο να πάρουν να πάρουν τις καταστάσεις από την γραμματεία και να το δούνε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι απλό. Θέλω όμως να πω το εξή απλό πράγμα. Στα προηγούμενα που ακούστηκαν, γίνεται ένας μεγάλος λόγος, καταρχήν να σας πω και κάτι γιατί είμαι και λίγο πιο παλιός σε αυτή τη διαδικασία, και το τοπικό ΤΕΕ αλλά και κεντρικά συνδιοικείται. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις από ό,τι θυμάμαι μια φορά σε μια φοιτεία, συνέχεια αυτό γινόταν. Τα δύο κόμματα κάθε φορά με κάποιες τσόντες άλλων παρατάξεων φτιάχνανε, δεν χάνεται κανένας, μην έχουμε καμιά άγχος. Αλλά φυσικά όλα αυτά γίνονται, όπως λέει και το άσμα, για το καλό μας. Για το καλό των μηχανικών, για το καλό του κόσμου που θα εφαρμοστούν οι νόμοι και αφορούν τους μηχανικούς, για το καλό μας, λέει το τραγούδι. Όλα αυτά γίνεται για το καλό μας. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Όχι μόνο δεν γίνονται για το καλό μας, αλλά γίνονται εναντίον μας. Και εναντίον των μηχανικών, των συναδέλφων που αγωνίζονται με πολλές δυσκολίες, και εναντίον του κόσμου που υφίσταται τις συνολικές αποφάσεις και ρυθμίσεις. Δηλαδή τα σχέδια νόμου, και επίσης θα πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο στην κουβέντα. Ότι δεν, το ΤΕΑ αυτοτελώς δεν αποφασίζει για αυτά. Συνεπικουρεί τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν όποιος συνεπικουρεί είναι και συνυπεύθυνος όλων των κακοδαιμονιών. Και με αυτή την έννοια αυτές οι παρατάξεις, που είναι συγκεκριμένα με ονοματεπώνυμο, όσο και αν θέλουν να βγάλουν τις προβιές, να βάλουν τεχνούν τις προβιές του ανεξάρτητου ή του εξαρτημένου, έχουν τεράστια ευθύνη. Σε αυτό καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς να βάλουν ένα stop, ένα μπλόκο δηλαδή, ενάντια στην εργοδοσία και που κερδοφορεί ασύστολα απέναντι σε αυτό. Είπαμε ότι οι μηχανικοί, κοιτάξτε να σας πω ένα νούμερο, είναι πραγματικό το νούμερο. Οι επενδύσεις που είναι να γίνουν, να αγγίζουν τα 100 δις και θα γίνουν από μεγάλους ομίλους. Αυτοί που θα υλοποιήσουν τις επενδύσεις αυτές, που πολλές είναι και άχρηστες ας πούμε και καταστροφικές και ενάντια στο περιβάλλον, θα είναι οι συνάδελφοι μηχανικοί, τεχνικοί και οι εργαζόμενοι. Και θα πρέπει να έχουν όφελος από αυτό. Και στη μεγάλη πλειοψηφία δεν έχουν όφελος, γίνονται τεράστιες επενδύσεις στην ενέργεια στην περιοχή μας, αλλά το κόστος ενέργειας ακριβένει. Και γίνεται και αυτό για το καλό μας, όπως και η συνδιοίκηση γίνεται για το καλό μας. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε λίγο τα πράγματα αλλιώς. Και ολοκληρώστε λίγο. Με αυτή την έννοια και εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε ένα κοινό αγώνα μηχανικών, εργαζομένων, ανέργων που δεν φαίνονται, αυτοαπασχολούμενων, ενάντια σε όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις για να τους σταματήσουμε. Και με αυτή την έννοια και η παρέμβασή μας στο ΤΕΕ είναι εντός, εκτός και εναντίον αυτού του πλαισίου του ΤΕΕ. Και δεσμευόμαστε από τις μεγάλες παραδόσεις των μηχανικών, των αγώνων, του Κιτσίκη, του Μπάτσι που εκτελέστηκε με τον Μπελογιάννη, ήταν μηχανικός και εκείνος συνάδελφος και γράψε στο από τα πιο μεγάλα βιβλία βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Τον αγώνα του Πολυτεχνείου, τον αγώνα ενάντια σε όλους αυτούς τους νόμους
που από το 1979, από τον 8-15 μέχρι σήμερα, μόνο 1462 εφαρμόστηκε, κύριε Σαμαρά. Κανένας άλλος νόμος στην εκπαίδευση δεν εφαρμόστηκε. Κάει και στα χαρτιά. Και με αυτή την έννοια καλούμε και τους συναδέλφους μηχανικούς και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους συναδέλφους φοιτητές σε ένα κοινό ενιαίο μέτωπο πλαίσιο να υπερασπιστούν τη ζωή τους, τη γνώση τους, το μέλλον τους. Ευχαριστώ πολύ. Ανεξάρτητα με ένα πνεύμα ανεξαρτησία. Και σε αυτό θα συμβάλλουμε. Ευχαριστώ θα σας πω μετά και τα δικαιώματά μας να είναι μπροστά και το πλαίσιο διεκδικήσεων αν έχουμε για τον επόμενο κύκλο. Ωραία. Θα έχουμε, ναι. Κύριε Κοζικόπουλε, θέλω, αν θέλετε εσείς να δώσετε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα που έθεσα στον κύριο Βασιλόπουλο, αν έχετε γνώση, πληροφόρηση, αν αυτές τις ομάδες που γίνονται στο ΤΕΑ, αυτές οι ομάδες εργασίας είναι μια κλειστή παρέα, όπως λένε κάποιοι, ή αποτελούνται από ένα διευρυμένο σύνολο μηχανικών. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Εγώ θα δώσω μια απάντηση από αυτά που γνωρίζω. Δεν γνωρίζω για τις ομάδες, δεν ανήκα ποτέ σε κάποια ομάδα. Ναι, τι έχετε ακούσει, αν έχετε ακούσει. Μόνες ομάδες. Όχι, δεν έχω ακούσει, αλλά οι μόνες ομάδες που θα ήθελα να αναπτυχθεί σε σπάργανα εκεί στην ομάδα του ΤΕ θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπαίνουν διεκδικητικά να έχουν ένα πλαίσιο, ένα καλύτερα αντανακλαστικά από αυτά που είχαν οι προηγούμενες και όχι μόνο τις τελευταίες πενταετίες αλλά και τις δεκαετίες και από την αρχή του ΤΕ. Είπαμε ότι το ΤΕ λειτουργεί σαν ένα μικρό υπουργείο, διαχειρίζεται λεφτά, παίρνει θέσεις ενάντια ή υπέρ των ενάντια εννοώ των δικαιωμάτων μας αλλά υπέρ των μεγάλων εργοδοτών, δεν κάνει κιχ για το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι για τους αυτοαπασχολούμενους που φαινάζουν κάτω από τα μικραγραφεία και τα έξοδα που έχουν να αντιπαρέλθουν. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα μέτωπο όπου δεν έχουμε όλοι οι μηχανικοί. Μπορεί να είμαστε πολύ μηχανικοί στο ΤΕ, αλλά δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δηλαδή ο μεγάλο Καρχαρίας που έχει την εταιριάρα που παίρνει μεγάλα έργα και δίνει και απασχολώντας μηχανικούς με το πτυχίο του και του δίνει ένα βασικό μισθό μόνο και μόνο για να επιβιώσει, δεν έχει τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια, την ίδια προοπτική. Επομένως, εγώ νομίζω ότι πρέπει να και θα ασχοληθούμε σε αυτή την κατεύθυνση από εδώ και πέρα σε ένα πιο διεκδικητικό πλαίσιο, σε ένα καλύτερο ΤΕ, πιο διεκδικητικό δηλαδή. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε και αυτόν τον κύκλο. Βαδίζουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος. Πάμε στον πρώτο τελευταίο κύκλο, σε αυτή την θεματική ενότητα θέλω ο καθένας από εσάς να θέσει μια ερώτηση σε έναν από τους συνομιλητές και υποψηφίους. Έτσι να είναι και πιο στοχευμένα τα πράγματα, γιατί είναι προφανές ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η συζήτηση είναι περίπου στη μια μισή ώρα, δεν μπορούν να τεθούν όλα τα ζητήματα αυτά που τουλάχιστον εσείς έχετε στο μυαλό σας ο καθένας ξεχωριστά. Οπότε σε αυτόν τον κύκλο σας δίνει τη δυνατότητα να θέσετε εσείς ένα ερώτημα στοχευμένο σε κάποιον από τους συνομιλητές σας και να πάρετε τις απαντήσεις που θέλετε. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Κιάννα και σε ποιον θέλετε να θέσετε το ερώτημα, κύριε Κιάννα. Κύριε Σαμαρά, θα θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Χριστοπούλου, αν μου επιτρέπετε. Ωραία, σας ακούμε. Ουσιαστικά το ερώτημά μου είναι, θα ήθελα πάρα πολύ να μας πει η κυρία Χρυσοκοπούλου εκ μέρους του Δυναμικού ΤΕ, ποια πρόταση έφερε στην διοικούσα επιτροπή ή στην αντιπροσωπεία του τμήματός μας για 4 χρόνια. Και αν έφερε, τι δεν έγινε δεκτό. Κυρία Χρυσοκοπούλου, σας ακούμε. Ναι, σας άκουσα. Λοιπόν, διαπιστώνω δυστυχώς για ακόμη μία φορά, γιατί αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει επανειλημμένα και στις αντιπροσωπείες και στις διοικούσες με τον επικεφαλής της Δουκουμού. Το βασικό επιχείρημα λοιπόν της παράταξης του κυρίου Κιάννα και γενικά της διοίκησης αυτών των ετών για όλα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει, τον αποκλεισμό από τις εκπροσωπήσεις, του συνδυασμού μας σε όλα τα επίπεδα και εμένα προσωπικά, δηλαδή έχουν συμβεί διάφορες κομικές καταστάσεις, θα αναφέρω και πιο συγκεκριμένα
συνέχεια της συζήτησης μέχρι να ολοκληρώσω δηλαδή αυτά, είναι ότι το δυναμικό δεν συμμετείχε. Αυτό έχει μια, θα πρέπει να το οριοθετήσουμε πώς το εννοούμε τελικά. Συμμετοχή μας στις δικούσες, συμμετείχαμε εννοείται από την αρχή. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Αλλά δεν... Λοιπόν, συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις, όλα ψηφίστηκαν ακριβώς οι προτάσεις οι οποίες έφερε ο κύριος Κάνας. Πολλές φορές όταν θέσαμε ζητήματα απραξίας ή όλα αυτά τα οποία ανέφερα και εγώ από την αρχή της τοποθέτησής μου, η ανταπάντηση του κυρίου Κάνα είναι ναι, αλλά εσείς δεν φέρνετε προτάσεις. Λοιπόν, ο ρόλος μας σε αυτήν την... τη συνδιοίκηση τη δική σας αυτή την περίοδο δυστυχώς ήτανε να μας αποκλείσετε από παντού. Πώς λοιπόν περιμένει ο νυν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ακολουθώντας όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε ήδη τόση ώρα που μιλάμε και μετά την προηγούμενη εκλογική διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια των διοικουστών που μεσολάβησαν, όταν δηλαδή εμείς σαν δυναμικό ΤΕΕ φέρνουμε προτάσεις για εκπροσωπήσεις του φορέα μας, που νομίζουμε το δικαιούμαστε, δεν μιλάω και για μένα προσωπικά, μιλάω για διάφορους ανθρώπους στους οποίους κρίναμε ότι θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν δυναμικά το φορέα μας σε διάφορες εκπροσωπήσεις και όλες αυτές οι εκπροσωπήσεις να καταψηφίζονται. Πώς μπορούμε εμείς, όταν εγώ είμαι παρούσα σε αντιπροσωπεία του τμήματος και θέλω να τοποθετηθώ για κάτι εκτός ημερησίας διάταξης, τίθεται το θέμα στο σώμα και ολόκληρη η παράταξη του κυρίου Κιάννα που είναι τα περισσότερα άτομα εκείνη την μέρα παρούσα στην αντιπροσωπεία, ψηφίζουν ότι δεν μπορώ καν να μιλήσω στην αντιπροσωπεία, δεν μπορώ καν να τοποθετηθώ. Υπάρχει δηλαδή απόλυτη φήμωση του συνδυασμού. Και τώρα επανέρχεται ο κύριος Κιάννας και με ρωτάει. Γιατί δεν κάνουμε πρόταση. Η απάντηση είναι όλη αυτή η πορεία που σας περιέγραψα των 4,5 ετών. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πολύ, αλλά είναι εκτός θέματος, κύριε Χρυσοπούλου, γιατί το ερώτημά μου είναι αν το πρόβλημα το πρόβλημά σας, κύριε Γιάννη, το πρόβλημα ξεκίνησε, κύριε Γιάννη, από την... από τον τρόπο που αποφασίσατε να διοικήσετε το ΤΕ, αποκλείοντας ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν τόσα στα χρόνια. Αφήστε με, κανένας δεν αυτό αποκλείστηκε. Υπάρχουν όλα γραμμένα. Και φάνηκε και με τον τρόπο που αντιμετωπίσατε το τμήμα μας. Υπάρχουν όλα γραμμένα στα πρακτικά. Συγχαρητήρια, τα κρατάμε όλα. Είναι προσβάσιμα σε όλους τους συναδέλφους για να δει ακριβώς συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια. Μια πρόταση ωφέλιμη για την περιοχή. Για την κλάδα μας από την παράταξή σας δεν ήρθε. Αυτό εγώ ήθελα να μου απαντήσετε. Αν είχατε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ. Που να είναι προς όφελος των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Κυρία Χριστοπούλου, εσείς σε ποιον θέλετε να θέσετε ερώτημα? Α, είναι η δική μου σειρά. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα στον κύριο Κιάννα. Mm-hmm. Λοιπόν, η ερώτηση αυτή λοιπόν που θα ήθελα να κάνω, γιατί ήμουν μεταξύ ας πούμε 2-3 ερωτήσεων, είναι ουσιαστικά μια ερώτηση η οποία προέκυψε από κάτι το οποίο είδα να γράφεται ουσιαστικά αυτές τις τελευταίες μέρες. Είδα λοιπόν ότι η παράταξη της, του κυρίου Κιάννα υιοθέτησε αυτή τη φορά προεκλογικά ότι σαν συνδυασμός είναι ανοιχτός και ανεξάρτητος. Είναι ακριβώς δηλαδή αυτό το οποίο το Open TE, αυτό το οποίο εισήγαγε το δυναμικό TE από το 2013, ανοίγοντας όλες τις μόνιμες επιτροπές και ανοίγοντας τις εκπροσωπήσεις, δηλαδή εμείς ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας είχαμε εκπροσώπους να εκπροσωπούν το ΤΕΕ, εκπροσώπους από όλες τις παρατάξεις, με βασικό κριτήριο τη γνώση του κάθε συναδέλφου και πού θα μπορούσε να προσφέρει κάθε φορά στην εκπροσώπηση που μας ζητούνται. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κύριος Κιάννας, γιατί το είδαμε με έκπληξη, είναι πώς ακριβώς μία παράταξη κομματική, κομματική σε κεντρικό επίπεδο, η οποία αντίστοιχα έχει κομματική εκπροσώπηση και στο κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο και ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν την παράταξη τόσο εδώ είναι υποψήφοι αντίστοιχα και στο κεντρικό ΤΕΕ. Πώς
Μέρη, πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της ανεξαρτησίας εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά που μόλις τώρα περιέγραψα. Κυρία Χρυστοβούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι εμείς ως συνδυασμός μπορεί να έχουμε την ταμπέλα αυτή που λέτε και να μας χαρακτηρίζετε ότι ανήκουμε στο κυβερνών κόμμα. Από εκεί και πέρα όμως τα γεγονότα είναι αυτά που δείχνουν το πόσο εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μπορεί να είναι μια παράταξη. Και εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι, και μπορώ να το πω με βεβαιότητα, είναι το γεγονός ότι εμάς στο ψηφοδέλτιο το δικό μας κανένας πολιτικός παράγοντος δεν συνέβαλε στο να στηθεί. Και επίσης κανένας άλλος παράγοντας ή φορέας της περιοχής δεν συμμετείχε στην κατάρτιση ή στο να οφλήσει συναδέρφους και να τους εντάξει σε ένα συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Αυτό λοιπόν είναι που μας κάνει ανεξάρτητος και ανοιχτούς σε όλους. Ναι, είμαστε η φωνή των μηχανικών. Ναι, νομίζουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα από τον καθένα τα συμφέροντα των συναδέρφων και φυσικά ολόκληρης της κοινωνίας, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σαν φορέας δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα συντεχνιακά μας ζητήματα, υπερασπιζόμαστε όλη την κοινωνία. Και γι' αυτό και έχουμε κάνει αυτό το μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς της περιοχής. Αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς, αυτό είναι που μας κάνει ανεξάρτητους και γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί από τη δική σας παράταξη. Μα στο συνδυασμό σας, κύριε Κιάννα, έχετε ήδη όλους τους μηχανικούς που ήταν αντίστοιχα στο ψηφοδέλτιο της περιφερειακής αρχής στην οποία συμμετείχατε. Κυρία... Πώς είναι αυτό ανεξάρτητο, επειδή το αναφέρατε... Ακούστε να δω, όλα τα πράγματα σχετίζονται με τις σχέσεις που δημιουργούνται και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με όλες τις σχέσεις που κατάφερα να έχω ή και να φτιάξω καινούργιες σχέσεις με ανθρώπους που ανήκουν κάπου ή που ήταν σε έναν άλλον χώρο. Και επίσης, επειδή το αναφέρετε πάρα πολύ συχνά, τη σχέση που είχα εγώ με την περιφερειακή αρχή την προηγούμενη και ότι ήμουν αντιπεριφερειάρχης, είμαι πάρα πολύ περήφανος που ανήκα. Και ολοκληρώστε, κύριε Κιάννα, ολοκληρώστε. Αλλά και στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ άξιους ανθρώπους. Και επίσης, γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει, εμάς ο δικός μας το ρόλο δεν είναι να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με μέλη του εκμελητηρίου. Ο καθένας προσφέρει από το δικό του μετερίζει. Ευχαριστώ, και κύριε Γιάννα. Είμαστε πολύ περήφανοι που υπάρχουν άνθρωποι, μέλη του εκμελητηρίου μας, που ακόμα και σήμερα είναι αντιπεριφερειάρχες, είναι βουλευτές. Κύριε Γιάννα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος μας και να ενισχύουμε αυτόν τον ρόλο. Το συναντέρ. Ωραία. Ευχαριστώ. Κύριε Σιλήρη, η δική σας σειρά, σε ποιον θέλετε να θέσετε το ερώτημα? Στην κυρία Χριστοπούλου θα ήθελα κι εγώ. Κυρία, λάθος, γιατί. Συνάδελφοι είμαστε, συνάδελφοι στο Πούλου, επειδή όλοι είμαστε συνάδελφοι. Όχι, δεν είναι αυτό, επειδή μια γυναίκα βρήκαμε και εμείς τόσα χρόνια μια γυναίκα και την κοπανάμε να μιλάμε. Δεν είναι αυτό. Κάνετε ερώτηση. Κύριε Σιλήρη, στην ερώτηση. Συνάδελφε Κοζικόπουλε, είσαστε κι εσείς στο... Κύριε Σιγλίρη, στην ερώτηση, παρακαλώ. Να πω το εξής. Επειδή βλέπω ότι, να σου πω δεν το περίμενα, αλλά βλέπω ότι η συναδέλφουσα Χριστοπούλου παίρνει το βάρος και τον κακό... Κύριε Σιγλίρη, τοποθέτηση θα κάνετε ή ερώτηση, να ξέρω. Πρέπει να διαδρομούν. Δεν μπορώ να κάνω... Όχι, όχι, όχι. Ερώτηση θέλω να κάνετε. Ωραία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή στο παρελθόν η παράταξή σας δεν επέδειξε σημάδια ότι θέλει να συνεργαστεί με άλλες παρατάξεις. Και μπορώ να σας το επιμεριώσω αυτό από το 2013. Εσείς, όχι αυτό που έκανε ο δημοσιογράφος το ερώτημα, εγώ σας ρωτάω, μπορείτε να μου πείσετε, να πείσετε κάποιος ότι όντως θέλετε τις συνεργασίες. Γιατί λέτε για το 46%. Το 46% δεν βγάζει διοίκηση. Βγάζει το 50% από ό,τι ξέρετε. Και θέλατε να την πάρετε, το λέτε, το ξαναλέτε. Κυρία Χριστοπούλα, σε ολοκληρώσει το ερώτημα και να... Κύριε Σαμπρά, με έχουν διακόπτουν συνέχεια. Ναι, ναι, ολοκληρώστε το ερώτημα. Τι εννοώ, δεν είναι το ίδιο μέσα το δικό σας. Είναι ότι επειδή επιμένει να θέλει να είναι μόνη της η παράταξη του δυναμικού ΤΕΕ, όπως επέμεινε από το 2013. Δόθηκαν άπειρες ευκαιρίες να συνεργαστείτε με άλλες παρατάξεις,
Ποτέ δεν συνεργαστήκατε. Σήμερα εσείς που είχε το... να τελειώσω λίγο. Το τιμόνι του δυναμικού ΤΕΕ μπορεί να μας πείτε αν όντως θέλετε να συνεργαστείτε με άλλες παρατάξεις ή είσαστε αυτό απομονώνοσαστε μήπως. Τελείωσε. Να απαντήσω. Καταρχήν αυτό είναι ανακρίβεια όσον αφορά τη συνεργασία. Επειδή το δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας έτυχε να είναι αυτοδύναμο σε κάποιες εκλογικές διαδικασίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορεί να κάνει διοίκηση, αλλά παρόλα αυτά, αυτό έγινε κατά την περίοδο της διαφωνίας. Πριν από εσάς, Νίκο, λίγο απλά να ολοκληρώσω, με συγχωρείς. Ναι, λοιπόν, επιλέξαμε τότε λίγο. Να δοθούν και οι άλλες θέσεις του Προεδρείου στην επόμενη σειρά παράταξη, δηλαδή αντιπρόεδρο, ενώ ήταν αυτοδύναμη τότε η παράταξή μας, είχαμε δώσει στην παράταξη της ΔΚΜ. Ήταν ανώδυνο. Κύριε Σιλήρε, μη διακόπτετε. Κάνατε ένα ερώτημα. Κύριε Σιλήρε, μη διακόπτετε, παρακαλώ. Να πάρω σαφή απάντηση. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να απαντήσω όπως θέλει. Ας απαντήσω όπως θέλει. Λοιπόν, αυτό το θέτω στο ζήτημα ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Γιατί σκεφτείτε ότι αν μια παράταξη, ένα συνδυασμός, με συγχωρείτε, δεν ήθελε συνεργασία. Τη στιγμή που ήταν αυτοδύναμος, δεν θα έλεγε φυσικά να έχει ανθρώπους στον άλλο συνδυασμό γύρω του. Ενώ αυτό δεν συνέβη ποτέ. Όσον αφορά τώρα την τελευταία εκλογική διαδικασία, κύριε Σιλήρη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί. Και εγώ ήμουν παρούσα και σε άλλες συναντήσεις με τον κύριο Κιάννα ήμουν σε κάποιες παρούσα, σε κάποιες δεν ήμουν. Ότι πρόταση για συνεργασία έγινε και στους δυο σας, και στις δύο παρατάξεις, πολύ συγκεκριμένη. Στην αρχή η πρόταση ήταν για αναλογικό προεδρείο και στη συνέχεια ήταν κανονικά για θητεία προέδρου και στους δυο σας. Και ολοκληρώστε, κυρία Χριστοπούλου, με μια κουβέντα έτσι ουσιαστικά. Και οι δυο σας την απορρίψατε και επιλέξατε συνεργαστή. Αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά. Οπότε το δυναμικό ΤΕ και φυσικά θέλει τις συνεργασίες και αυτή τη φορά. Εφόσον δεν υπάρχει. Συναδέλφια, τους όρους μπορείτε να μας πείτε. Υπεροπτικούς όρους. Κύριε Σιλήρη, αφήστε την ολοκληρώσει. Ήδη έχετε ξεπεράσει και δύο το χρόνο. Είναι άδικο προς τους άλλους. Να το κλείσουμε λίγο, κύριε Χριστοπούλου, μια κουβέντα. Δεν με αφήνει, δεν με αφήνει ολοκληρώσει. Δεν καταλαβαίνω αυτές τις εκφράσεις. Πραγματικά μου είναι κατανόητες που χρησιμοποιηθεί ο κύριος Σιλήρης. Αυτό που μόλις ανέφερε. Το ότι ένας συνδυασμός ήταν πρώτος στις εκλογές δεν σημαίνει ότι έχει έπαρση. Είναι ένα γεγονός. Σημαίνει ότι θα βγει αυτοδίκαια. Ευχαριστώ και τους δύο. Κύριε Σιλήρη, ευχαριστώ. Κυρία Χριστοπούλου και κύριε Σιλήρη, σας ευχαριστώ. Νομίζω δώσατε μια απάντηση. Εγώ απλά με συγχωρείτε, κύριε Σαμαρά, επειδή διακόπτουμε συνέχεια. Ναι, 10 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Είναι ότι σαφώς και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες εφόσον δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Το είπε και προηγουμένω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε κατανοητοί. Περνάμε στον κύριο Κοζικόπουλο. Κύριε Κοζικόπουλε, σε ποιον θέλετε να θέσετε το ερώτημά σας? Λοιπόν, μετά από αυτή την μεγάλη κοπρομαχία για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα ή ποιος είναι πιο μπροστά, αν είναι το 46% μεγαλύτερο από το 30 κάτι ή το 10 κάτι. Συγγνώμη Κώστα, αλλά δεν φέρνω ευθύνη, κύριε Κοζικόπουλε, γι' αυτό όπως είδατε. Προσπαθούσα να απαντήσω απλά σε ένα ερώτημα. Ωραία, ναι. Εγώ μιλάω για το τι βιώνω εδώ και 10 λεπτά. Ναι. Okay, εντάξει. Ξέρεις, Γούλα, εγώ μιλάω με βάση αυτό που βλέπω τόση ώρα και με τη συζήτηση που γίνεται. Με συγχωρείς αν ήταν Ναι. Και εγώ σε υπερασπίστηκα πριν σαν τη μοναδική γυναίκα. Κύριε Σαμαρά, δεν τους διακόπτες. Επομένως έχουμε και μια ευθύνη όταν θέλουμε να συνομιλήσουμε πολιτικά. Αντίον των άλλων παρατάξεων. Όταν θέλουμε να συνομιλήσουμε πολιτικά, έχει ευθύνη και ο καθένας να σταματάει τη συζήτηση και να οδηγεί την διαφωνία και τα επιχειρήματα εκεί που πρέπει να πάνε. Εκεί που πρέπει να πάνε, λοιπόν, εγώ θα κάνω μια ερώτηση
όπως ακριβώς τη διατυπώνω σχεδόν κάθε μέρα, όταν βγαίνω από το γραφείο μου, όταν είμαι στο γραφείο μου. Σε ποιο θα θέσεις? Ξαφνικά, θα σας το πω στο τέλος. Mm-hmm. Όπου βιώνοντας μια κατάσταση, ξαναλέω, όπου είχαμε τη μοναδική γυναίκα δίπλα μας και ευτυχώς μετά από τόσα χρόνια για να αλλάξει λίγο και η σύνθεσή μας και δεν έχουμε συζητήσει καν τι γίνεται όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος, αν έχει επίδομα το κετού. Πόσες μέρες παίρνει άδεια? Αν δουλεύει σε εταιρεία, έχει, μπορεί να πάρει άδεια το κετού κτλ. Οι συνάδελφοί μας, γιατί συνάδελφοι είναι, που δουλεύουν στο δημόσιο και έχουν να διεκπαιρώσουν τόσους φακέλους με την υποστηλέχωση των υπηρεσιών, πώς λειτουργούν, πώς μπορούν να λειτουργούν καθημερινά υπό τέτοια πίεση? Εμείς που λειτουργούμε τα γραφεία μας και κάτω από το βάρος, το τέλος επιτιδεύματος, του έφτους, του έμφυα, της φορολογίας μας, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όταν το 1886 ζητούσαν 8ωρο και το 2024 έχουμε 10ωρο και 12ωρο και ο Ευγένιος Υπουργός και λέει ότι μπορείτε να το κάνετε. Κύριε Κοζικόπουλε, όμως αυτό είναι μια τοποθέτηση, κάτι και το ερώτημα σας παρακαλώ. Και λέω ότι τότε δεν πρέπει να είναι τρόπαιο στα χέρια του καθενός. Πρέπει η συνεργασία να γίνει συμμαχία. Και η ερώτηση που απευθύνω σε κανέναν από τους παριστάμενους εδώ πέρα, θα το κάνουμε από αύριο σε όλους τους συναδέλφους, είναι αν τα δικαιώματα, αν θεωρούν ότι εκτός από υποχρεώσεις έχουν και δικαίωμα που δεν πρέπει να μείνουν στο μουσείο, αλλά πρέπει να αγωνίζεσαι ενάντια σε αυτή την πολιτική όλοι μαζί, γιατί όλοι θέλουν τη συνεργασία, αλλά πρέπει να γίνει συμμαχία έτσι ώστε να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και να είμαστε πιο διεκδικητικοί. Αυτή την ερώτηση εγώ θα κάνω στους συναδέλφους μας από εδώ και πέρα. Γιατί δεν έχει να κάνει με τη στατιστική, η λογική δεν έχει να κάνει με τη στατιστική μόνο, ποιος πήρε 46 και ποιος 36, έχει να κάνει με τον άλλο, θέλει να βλέπει ένα ΤΕΠ που να τον κοιτάει στο μάτια και να ξέρει ότι είναι σύμμαχός του. Αυτή την ερώτηση εγώ θα κάνω. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κάποιος από εσάς. Δεν βλέπω. Με συγχωρείτε, μπορούσα να πω κάτι λίγο πάνω σε αυτό? Ναι. Εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κοζικόπουλο ότι η ουσία είναι αλλού. Απλά λόγω των ερωτήσεων που τέθηκαν, που ουσιαστικά πήγε προς τα εκεί η συζήτηση. Και όσον αφορά το θέμα των γυναικών ειδικά, επειδή η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα ίσως να τεθεί αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκα είναι επικεφαλή συνδυασμού εδώ στο τοπικό μας τμήμα. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά σε συνδυασμό με αυτό που είπε ο συνάδελφος Κοζικόπουλος για τη γυναίκα και γενικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Ότι δυστυχώς έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο φόρος μας και ο δικός μας και γενικότερα το κοινωνικό μοντέλο εδώ στην Ελλάδα, ότι η δυσκολία γενικά για μια γυναίκα τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στον χώρο του τεχνικού μελητηρίου και γενικά σε έναν άνθρωπο, σε μια γυναίκα που θα ήθελε να ασχοληθεί ίσως λίγο περισσότερο με τα κοινά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι έτσι δομημένη δυστυχώς η κοινωνία μας που μας οδηγεί σε αυτό. Και το εντόπισα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της έβρεσης, ας πούμε, υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο, γιατί είχα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να υπάρχουν γυναίκες, πολλές γυναίκες στο ψηφοδέλτιο, για το λόγο του είμαι και εγώ ίδια γυναίκα και ήθελα να υπάρχει εκπροσώπηση. Εκεί λοιπόν εντόπισα αυτό που το ήξερα έτσι και αλλιώς και από τη δική μου προσωπική εμπειρία, ότι υπάρχει εκεί έξω ένα μεγάλο πλήθος συναδέλφων, γυναικών, με ιδέες, με όραμα, με διάθεση προσφοράς, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος στην καθημερινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης αναφερθήκανε από εσάς, η συζήτηση πήγε αλλού, δεν υπήρχαν ουσιαστικά ερωτήματα. Να πω ότι και όταν σας δόθηκε η ευκαιρία στον καθένα από εσάς να θέσετε ερωτήματα, τα ερωτήματα που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε ήταν ερωτήματα για το πώς θα γίνει η διοίκηση, αν φέρατε κάτι. Τέτοιου τύπου ήταν τα ερωτήματα. Δεν ακούστηκε κάτι άλλο. Το λέω σαν ένα σχόλιο, γιατί άκουσα 2-3 φορές να το λέτε κάποιοι από εσάς. Πάμε στον κύριο Βασιλόπουλο για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας. Κύριε Βασιλόπουλο, ένα ερώτημα και πού θέλετε να το θέσετε? Ναι, μετά αυτή τη μάχη της καρέκλας που είδαμε τώρα πριν από λίγο, και προφανώς στην διοίκηση και της πολιτικής συμφωνίας, υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμη να κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε, είτε σαν εργαζόμενοι μηχανικοί, είτε σαν εργαζόμενοι συνολικά? Θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμα να υποβαθμίζεται η ζωή μας, τα πτυχία μας και η εργασία μας?
θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμη να κλέβουν τον ελεύθερο δημιουργικό μας χρόνο. Θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμα το τεχνικό επιμελητήριο να είναι support group των μεγάλων τεχνικών εταιριών και όχι της υπεράσπισης των μαχόμενων μηχανικών, είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στον ελεύθερο επαγγελματία. Θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμα να καθορίζεται η ζωή μας χωρίς εμάς. Θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμη να η δαμόκλειος σπάθη των ασφαλιστικών νόμων, των φορολογικών νόμων, να απειλεί καθημερινά τη ζωή μας. Θα ανεχθούμε πολύ καιρό ακόμη να μην δουλεύουμε 7 ώρες την ημέρα που είναι ένας πραγματικός χρόνος, να έχουμε ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, να ζούμε αξιοβίωτα. Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα και αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα που θα θέσουμε στους συναδέλφους μηχανικούς και εντός και εκτός πάνελ και τα οποία πραγματικά είναι που θα καθορίσουν τη στάση ολονών μας, την πολιτική μας θέση σε μια χρειά συνολικής κοινωνικής ανατροπής των κυβερνήσεων που υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις με την αρρωγή του ΤΕΕ και του κάθε ΤΕΕ και την αρρωγή κάθε καρεκλοκένταυρου σε κάθε ανθρώπου που θέλει να συνδιοικήσει απλά και μόνο για να πάρει μια καρέκλα ή για να λέει αν δεν δώσω το ΤΕΕ θα καταστραφώ ή αν δεν κάνω το ΤΑΔΕ θα γίνω. Όχι συνάδελφοι. Όχι συνάδελφοι μηχανικοί. Πρέπει να ζούμε αξιοβίωτα τη ζωή μας με περηφάνεια και να δουλεύουμε για το κοινό καλό όλων των εργαζομένων ευχαριστώ, και των συνάδελφων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε. Θέλει να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, σε αυτά που είπε ο κύριος Βασιλόπουλος? Να πει κάτι, μια κουβέντα? Όχι. Λοιπόν, κλείνουμε την κουβέντα μας. Ναι κύριε Κιάννα, θέλετε να πείτε κάτι? Όσοι αυτό που είπε και ο κύριος Κουλικόπουλος και ο κύριος Βασιλόπουλος, το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε σαν τεχνικό επιμελητήριο είναι να είναι ο ρόλος να είναι διεκδικητικός και όχι εκδικητικός. Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας, είμαστε ακριβώς 2 ώρες. Οπότε μέσα σε 7-8 λεπτά συνολικά, ο καθένας σας θα έχει από 1 λεπτό, 1 με 1,5 λεπτό, έχουμε εκλογές, όχι την ερχόμενη, την επόμενη Κυριακή, 19 Μαΐου, απευθυνόμενοι λοιπόν στους μηχανικούς που μας ακούνε, γιατί να ψηφίσουν τον κάθε συνδυασμό από αυτούς που εκπροσωπείτε. Ξεκινάω από το τέλος, όπως τέθηκαν τα ερωτήματα στον τελευταίο κύκλο, από τον κύριο Κοζικόπουλο. Γιατί κάποιος να σας ψηφίσει στις εκλογές 19 Μαΐου? Εντάξει, εμείς θα το πω και λίγο πιο πυρικά. Η ζωή είναι ωραία για να είναι τόσο μαύρη, έτσι όπως την έχουν καταντήσει. Και είναι ακόμα πιο ωραία γίνεται όταν συλλογικά πιάνεις ο ένας το χέρι του άλλου, υψώνεις τη γροθιά και λες ότι έχω και δικαίωμα σε αυτή τη ζωή. Αυτή φτιάχτηκε και για μένα και για τους δίπλα. Πρέπει να διεκδικήσουν όσο πιο πολύ γίνεται με περισσότερη και δυνατότερη φωνή και εμείς έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας καθημερινά. Είμαστε παρόντες σε όλους τους αγώνες που γίνονται. Τιμούμε την κάθε μέρα, τιμούμε την κάθε απεργία, διαδήλωση που γίνεται. Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε ίδιοι και πριν και μετά από τις εκλογές. Δεν το παίζουμε ανεξάρτητα, φοράμε μάσκα, ούτε αλλάζουμε κουστούμια. Και είναι ένας παραπάνω λόγος να έρθουν να ψηφίσουν, έτσι ώστε να μας δώσουν, να αλλάξουν τους συσχετισμούς, να μπορούμε να τους κοιτάμε κατάματα ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασιλόπουλε, εσείς? Η εντατική ρυθμή εργασίας, οι ατέλειωτες υπερορίες, η συχνά εφταήμερη εργασία στα εργοτάξια αποτελούν καθημερινότητα για μας. Οι αυτοαποσχολούμενοι έχουν μετατραπεί σε φοροεισπράκτορες, ενώ πιέζονται να εξασφαλίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οι νέοι μηχανικοί των μέλλον ήταν και παραμένουν πειραματόζωα νέων εργασιακών συνθηκών. Δεν συμφωνούμε, διεκδικούμε τη συγκρότηση και μέσα στην παρέμβασή μας μιας άλλης αριστεράς, ανατρεπτικής, που δεν θα λέει με τη μια κουβέντα είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό είναι το ίδιο, που δεν θα σταματάει τους αγώνες, θα έχει συνολική συνέχεια. Αγωνιζόμαστε για κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς και κάλυψη των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
χωρίς μπλοκάκια. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση του δελτίου παροχής, κανονικές προβλήψεις και συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 7ωρο πενθήμερο, 35ωρο. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Να καταργηθούν άμεσα όλα τα επίμαχα μπόνους του νέου οικοδομικού κανονισμού. Έξω από τις υπηρεσίες οι ιδιωτικές εταιρείες. Να περάσει ο πλήρης έλεγχος στο δημόσιο με μαζικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού. Ρεύμα, πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, φθηνά για όλο το λαό. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και στα συμφέροντα των μεγαλοκαπιταλιστών. Να περάσει σε δημόσια ιδιοκτησία το ενεργειακός τομέας τώρα άμεσα, που λειτουργεί και να λειτουργεί για τις λαϊκές ανάγκες. Απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολέμους σε Ουκρανία, Παλαιστίνη, Μέση Ανατολή, που τρώνε ένα τεράστιο κομμάτι, 4-3 παγκοσμίου, 3,7 του προϋπολογισμού, που θα μπορούσε να πάει για κοινωνικές παροχές. Κλείσιμο όλων των βάσεων, έξοδο από το ΝΑΤΟ, λεφτά για τις ανάγκες μας και όχι για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτή είναι αγωνιζόμαστε για ένα ΤΕΕ που δεν θα είναι στην εργοδοσία της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενάντια σε ένα μονόδρομο που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, να μπλοκάρουμε αυτές τις διαδικασίες μαζί με το λαϊκό εργατικό κίνημα και με αυτή την έκφραση ζητάμε την ψήφο και τη στήριξη των συναδέλφων μηχανικών σε μια τέτοια προοπτική για το αξιοβίωτο της ζωής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε. Κύριε Σιλήρη, εσείς. Ναι κύριε Σιμαρά, εμείς ζητάμε την ψήφο των μηχανικών για να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία που βάλαμε σαν όρος σε συνεργασία με την προηγούμενη συνδιοίκηση, να καταλήξει, αν όχι σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο, αλλά και στη διαμόρφωση, αν το θέλετε, ενός αναπτυξιακού χάρτη, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει η περιοχή μας, γιατί έχει πραγματικά και αξίζουμε καλύτερη τύχη, να συνεχίσουμε την λειτουργία του τοπικού ΤΕΕ με τρόπο που να είναι αντάξιο στα 100 χρόνια προσφοράς των μηχανικών στην κοινωνία, για την πλήρη αποκατάσταση, γιατί ξεκίνησε σε αυτή τη θητεία, πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των συναδέλφων στο ΤΕΕ, που είχε απολεσθεί τα τελευταία χρόνια, για να κατοχυρωθεί το επάγγελμά μας σε όλες τις ειδικότητες και σε κάποιες που είναι ακατοχύρωτα αυτή τη στιγμή, για την καταξίωση και αναγνώριση του ρόλου μας στην κοινωνία και προφανώς για, εφόσον συνεχιστεί αυτή η πορεία, για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας, να έρθουν δουλειές στην περιοχή για όλο τον κόσμο αλλά και για τους μηχανικούς, και να, αν είναι δυνατόν, να γυρίσουν και οι συνάδελφοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλήρη. Κυρία Χριστοπούλου, εσείς. Ναι. Εγώ θα ζητήσω πρωτίστως από τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία αυτή. Γιατί αλήθεια είναι ότι και τις προηγούμενες φορές η συμμετοχή των συναδέλφων δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα εκεί, ούτως ώστε να μην αφήσουν άλλους να αποφασίσουν για αυτούς. Απλά με συγχωρείτε, έχω επιστροφή, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Αυτό λοιπόν που εμένα προσωπικά, σαν επικεφαλής του Δυναμικού ΤΕΕ και όλων των συναδέλφων που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό μας, είναι ότι ζητάμε από τους συναδέλφους να μας ψηφίσουν για να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε το ΤΕΕ στην ατζέντα όλων των μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας και να νιώσουμε και πάλι ότι έχουμε έναν φορέα που μας αντιπροσωπεύει και μας αξιοποιεί όλους. Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά, να μην υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι εκτός του τεχνικού επιμελητηρίου και να μπορέσουν και οι νέοι συνάδελφοι να ζήσουν αυτό ακριβώς που είχαμε ζήσει εμείς όταν πρωτοασχοληθήκαμε με το τεχνικό επιμελητήριο. Να αποτελέσουν δηλαδή μέλη μιας ωραίας ομάδας που απασχολείται με όλα τα προβλήματα, προσπαθεί να βρει λύσεις και που είναι πάντα δίπλα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλα τα αναπτυξιακά ζητήματα που προκύπτουν στην περιοχή μας.
Κύριε, και αν ολοκληρώσουμε και με εσάς, ένα δικό σας μήνυμα για τους μηχανικούς, γιατί να σας ψηφίσουν. Ακούτε, κύριε Κάνα. Κύριε Σαμαρά, με ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούω. Και εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση στους συναδέλφους μηχανικούς να έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές της 19 Μαΐου, ανεξάρτητα με το ποιον συνδυασμό θα επιλέξουν. Θεωρώ ότι η συμμετοχή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ορθή λειτουργία του επιμελητηρίου μας και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και μετά τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, ως συνδυασμός, θεωρώ ότι έχουμε ένα πληρέστατο ψηφοδέλτιο, ένας συνδυασμός που θεωρώ ότι έχει μια γεωγραφική και μια επαγγελματική κατανομή με τέτοιο τρόπο που να εκφράζει τους πάντες. Να λείπει καμία ειδικότητα, καμία θεματική δραστηριοποίηση του συναδέλφου και αυτό θεωρώ ότι είναι που μας κάνει ξεχωριστούς. Από εκεί και πέρα, αυτό που εμείς πρεσβεύουμε και αυτό που πρεσβεύουν οι αρχές μας είναι ένα επιμελητήριο ανοιχτό, ένα επιμελητήριο ανοιχτό σε όλους, ένα επιμελητήριο αρχών, αξιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συναδέλφων και της τοπικής κοινωνίας. Ως διοίκηση, δείξαμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να καταφέρουμε, πάντα μπροστά στις εξελίξεις, υπερασπιζόμενοι τον κλάδο και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε και μετά τις εκλογές του Μαΐου. Πάντα με διάθεση για προσφορά, πάντα δίπλα στον συνάδελφο, πάντα δίπλα στην κοινωνία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η κουβέντα μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο διαδικτυακό τραπέζι του kozan.gr. Νομίζω ότι έγινε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα κατά την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου, από την οποία μπορούν να προκύψουν, αν όχι πολλά, κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το τι πρεσβεύει ο κάθε συνδυασμός και τι οραματίζεται σε ένα βαθμό για το ΤΕ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον προεκλογικό σας αγώνα και καλή επιτυχία στις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά, και μια έκκληση πάλι αν γίνεται προς το δικό σας μέσο είναι ότι εκτός από τους επικεφαλείς υπάρχουν και άλλα άξια στελέχη που απαρτίζουν τους συνδυασμούς αυτού. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό να ακούσουμε και τις φωνές των υπόλοιπων συναδέλφων, αν μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη μια αντίστοιχη εκδήλωση που να καλεστούν κάποια από τα υπόλοιπα μέλη του συνδυασμού. Γιατί ξαναλέμε ότι πέρα από τους επικεφαλείς υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα στελέχη που είναι άξια και νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται τη φωνή τους. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.